Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Παντήμος Κωνσταντίνος, είμαι ιδιώτης καρδιολόγος και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒΕ θα ήθελα να σας καλωσορίσω και ευχαριστήσω όλους. Θερμές ευχαριστήσεις στον κύριο Παπαδόπουλο για την τιμή που μου κάνει να προεδρεύω μαζί με τον κύριο Μιχαλακία και να δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαλακία να προσφωνήσει το πρώτο μιλητή μας. Καλημέρα και από μένα. Σε αυτό το πολύ, πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον τραπέζι. Αυτή η σύμπραξη των δύο εταιριών, της εταιρείας Αθεροσκλήρωσης του Βορείου Ελλάδος και της εταιρείας Λιπιδιολογίας Αθεροσκλήρωσης και Αγκιακής Νόσου. Από ό,τι φαίνεται είμαι ο μόνος που είμαι από απόσταση και δεν απολαμβάνω το συνέδριο από κοντά σας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι μια πολύ ωραία συνεδρία και να καλέσω στο βήμα τον πρώτο μιλητή που θα μας μιλήσει για ατμοσφαιρική ρήπαση και καρδιακιακή νόσο. Κύριε Παπαμιχαήλ, σας ακούμε με ενδιαφέρον. Καλημέρα και από μένα επομένως. Είναι ένα σημαντικό θέμα που θα λέγει κανείς ότι it comes out of the blue, δεν το αναμένουμε πολλές φορές, γιατί ασχολούμαστε περισσότερο με την υπέρταση, τον σαχαρόδη διαβήτη, τη δυσλιπιδεμία, τους κυρίους παράγοντες κινδύνου που ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια. Όμως υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε πιο επιθετικοί στις μέρες μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας νοσηρότητας και θνητότητας. Δεν υπάρχει βέβαια σύγκρουση συμφερόντων. Ο στόχος της παρουσίασης είναι ουσιαστικά η παρουσίαση των νεότερων στοιχείων που υπάρχουν για αυτό το φαινόμενο. Έχει σχέση η ατμοσφαιρική ρήπανση με την καρδιακή νόσο. Στο επίκεντρο, βέβαια, όλων των μελετών είναι τα μικροσωματίδια particulate matter, όπως αναφέρονται στο ξένο τύπο. Επειδή η πλειοψηφία των μελετών αναφέρεται περισσότερο σε αυτά, οι μελέτες έχουν γίνει πάνω σε αυτό το δεδομένο, γι' αυτό και εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στα μικροσωματίδια διάφορων μεγεθών, όπως θα δούμε και πιο κάτω. Και επίσης, το τέλος-τέλος, είναι η παροχή οδηγιών και συστάσεων για τη μείωση του καρδιακού κινδύνου που οφείλεται σε αυτόν τον παράγοντα καρδιακού κινδύνου. Τα μικροσωματίδια προέρχονται κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά όχι μόνο. Κυρίως είναι από την βιομηχανία, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, από τις δραστηριότητες γεωργίας και κτηνοτροφίας και την άλλη χρήση γης, από τα κτίρια και από τη χρήση ενέργειας μέσα στα κτίρια και ένας σημαντικός παράγοντας επίσης είναι και οι μεταφορές. Οι κατηγορίες τώρα των ρηπογόνων είναι διάφορες. Μπορούν να συνυπάρχουν μαζί, μπορεί να παραχθεί η μία κατηγορία από την άλλη, να διαχωριστούν δηλαδή τα μικροσωματίδια στον αέρα και σε μικρότερα, και τα οποία είναι μικρότερα είναι πολύ πιο βραβερά, οπότε θα είμαι πιο κάτω. Έτσι, τα οξύδια του θείου, του αζότου, το μονοξύδιο του άνθρακα, οι αέριοι ρήποι και ο μόλυβδος, που σχηματίζουν τα μικροσωματίδια της ατμόσφαιρας, είναι οι κύριοι ρήποι που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Τα χαρακτηριστικά τους χωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους. Τρία μεγέθη κυρίως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αυτά είναι που εστιάζονται οι συνήθως οι μελέτες. Είναι τα μικροσωματίδια που είναι μεταξύ 10 και 2,5. Θα τα λέμε μικροσωματίδια 10, τα οποία έχουν διάμετρο γύρω στα 10 μικρόμετρα. Αυτά διασπώνται γρήγορα, δεν μένουν για πολλή ώρα στην ατμόσφαιρα. Απανοντώνται πιο συχνά κοντά σε αυτοκινητοδρόμους και βιομηχανίες. Παρακάμπτουν τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς, κυρίως στο πνευμονικό παρέχημα, και μπορούν να μείνουν αρκετό χρονικό διάστημα μέσα στο πνεύμα και να ασχίσουν την οξία δράση τους ή και τη χρόνια δράση τους, αφού μένουν στους ιστούς αυτούς με τον καταράκτη της φλεγμονής. Είναι τα μικρά σωματίδια, τα 2,5, που είναι τα πιο βλαβερά και σε αυτά που εστιάζει η προσοχή περισσότερο των περισσότερων μελετητών. Είναι μικρά επομένως σωματίδια κάτω από 2,5 και ή 2,5 μικρόμετρα. Εωρούνται μεγάλα χρονικά διαστήματα και μπορούν να ταξιδέψουν στον αέρα σε μακρινές αποστάσεις και αυτό είναι που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Εκπέμπονται κυρίως από τα αυτοκίνητα, τις βιομηχανίες και τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Εισέρχονται βέβαια βαθύτερα στους πνεύμονες, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους πνεύμονες, αλλά όχι μόνο στους πνεύμονες. Να φανταστείτε ότι μπορεί να έχουν περίπου το μέγεθος ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου και μαζί με τα μικρότερα, τα ultra fine particles, τα PM0,1, μπορούν να μεταφερθούν
όπως μεταφέρεται περίπου το οξυγόνο στον οργανισμό. Επομένως, αυτό και μόνο θα μας κάνει πολύ σκεπτικούς όσο αφορά τη δράση τους. Τα υπέρμικρα, επομένως, σωματίδια είναι νανοσωματίδια, μικρότερα από 0,1 μικρόμετρα. Αποτελούνται πρωταρχικά από ανόργανα ιόντα, υδρογονάνθρακες και μέταλλα. Μέταλλα τα οποία παίζουν πολύ κρίσιμη σημασία για την τοξικότητά τους. Διαπερνούν τον πνευμονικό ιστό και φτάνουν σε απομακρυσμένα όργανα όπως είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι το ενδοθήλιο των αγκείων, ακόμα και η καρδιά. Κυκλοφορούν σε μόρο οξυγόνο, όπως σας είπα προηγουμένως, κυρίως στα πολύ μικρά, αλλά και τα 2,5. Και όπως ανέφερα, το μέγεθος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επίδρασή του στην υγεία του ανθρώπου. Χωρίζονται επίσης σε δύο άλλες κατηγορίες που θα χωρίσουμε, πρωτογενή και δευτερογενή. Τα δευτερογενή θα πω ότι είναι τα 2,5 και τα πρωτογενή είναι τα πιο μεγάλα σωματίδια. Κυρίως τα 2,5 είναι τα πιο τοξικά, γιατί αποτελούνται από πιο μετοξικούς ρήπους. Η περιεκτικότητα τους είναι 40% σε άνθρακα. Έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια και μεγαλύτερη τους επιφάνεια τους προσδίδει και μια ιδιαίτερη τοξικότητα και ενεργοποίηση των φλεμμονωδών μηχανισμών εντός του οργανισμού. Προσβάλλουν πιο συχνά το καρδιακό και θεωρούνται σημαντικότερος περιβαλλοντολικός κίνδυνος. Τα επίπεδα σε κάθε περιοχή των αερορύπων και των μικροσωματιδίων καθορίζονται από κάποιους παράγοντες που υπάρχουν στην περιοχή, όπως είναι οι κινήσεις του αέρα, αν είναι κάθετος ή αν έχει άλλες κατευθύνσεις. Η βροχή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, η τοπογραφία αν είναι ορεινό ή παιδινό μέρος, το περιβάλλον των πόλεων και πώς είναι χτισμένα τα κτίρια και πώς γίνεται ο αερισμός των πόλεων και αν είναι σταθερές ή όχι οι καιρικές συνθήκες. Εδώ ένας χάρτης της Ευρώπης το 2006, όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος δείχνει με παραστατικό τρόπο τι συμβαίνει στην κάθε μία περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα βλέπουμε ότι βρίσκεται σε ένα διάμεσο στάδιο, περίπου στο 30 έως 50 και κάποιες περιοχές 20 έως 30. Εδώ είναι μια μελέτη που έχει γίνει από την αιγίδα διαφόρων οργανισμών της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αγία Σοφία το 2007. Έχουν μετρηθεί τα 2,5, τα σωματίδια 2,5 έως 10 και τα μικροσωματίδια με διάμετρο 10 μικρομέτρων. Βλέπουμε ότι τα πιο βλαβερά, τα μικροσωματίδια 2,5, κυμαίνονται γύρω στα 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εποχή, το καλοκαίρι είναι ψηλότερα και οι δύο εποχές που κάνουν πικ τα μικροσωματίδια είναι ο Ιανουάριος και ο Σεπτέμβριος. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει κάποια όρια και τα έχει προτείνει στις διάφορες χώρες και στους οργανισμούς υγείας και λέει ότι τα μικροσωματίδια για ετήσια έκθεση πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτω από 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και στην ημερήσια έκθεση πρέπει να είναι κάτω από 20 μικρογραμμάρια. Με αυτά τα όρια βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι και βλέποντας όλες τις αγίες μελέτες και τις μελετές παρατήρησης που γίνονται ανά τον κόσμο, ότι το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτίθεται σε επίπεδα μικροσωματιδίων πάνω από 32 μικρόμετρα ανά κυβικό μέτρο. Έτσι αναλογίζεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Αλλά όχι μόνο στο μέλλον, φαντάζομαι και σήμερα. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η ρήπανση εντός της υγείας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τον τρόπο που ψήνεται το φαγητό, που παρέχεται θέρμανση στα σπίτια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο επίσης. Τώρα, οι άμεσες και απότερες δράσεις των μικροσωματιδίων, κυρίως στον πνευμονικό ιστό είναι και στο ανώτερο ορμαλιστικό, είναι η φλεγμονή των οφθαλμών, η φλεγμονή της ρινικής κοιλότητας και του φάρυγγα, η φλεγμονώδης διεργασία στον πνευμονικό ιστό, η μείωση των πνευμονικών λειτουργιών, διαταραχή τους. Στη χρόνια έκθεση μπορεί να έχουμε μία χρόνια πνευμονική νόσο, βροχίτιδα, χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια, ακόμα και νεοπλάσματα. Στα παιδιά έχουμε επιδείνωση βροχικού άσθηματος, προωρότητα και χαμηλό βάρος γέννησης στις έγκυες που επηρεάζει ακόμα και την εγκυμοσύνη και αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα σε καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άτομα υψηλού κινδύνου. Όλα τα άτομα δεν διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο όταν εκτίθενται στα μικροσωματίδια, κυρίως είναι τα άκρα των ηλικιών, της ηλικίας, είναι τα παιδιά ηλικίας κάτω από 18, οι ενήλικες πάνω από 65 έτη, οι ασθενείς με χρόνια πνευμονική νόσο, χρόνια αποφρακτική πνευμοπάθεια και εμφύσιμα, ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και οι διαβητικοί ασθενείς που αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να χωρίσουμε την έκθεση σε βραχία και μακροχρόνια. Σε κάθε σύστημα μπορεί να έχουμε τις ίδιες δράσεις και στη βραχία έκθεση και στη μακροχρόνια.
στο καρδιακό και στο αναπνευστικό, αλλά και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Απλώς περιληπτικά να αναφέρω ότι στη βραχία δράση στο καρδιακό μπορεί να έχουμε αυξημένο κίνδυνο οξέωση φράγματος μυοκαρδίου, ακόμα και σε άτομα τα οποία μπορούν να μην, φαινομικά να μην έχουν αυξημένο καρδιακό κίνδυνο, είναι επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας και εισαγωγή στα νοσοκομεία σε ασθενείς που έχουν ήδη πρόβλημα με την καρδιακή τους λειτουργία, με χαμηλό πλάσμα εξώθησης και ούτω καθεξής. Οι αριθμίες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εδώ, ότι με την ενεργοποίηση του συμπαθητικού θα δούμε μετά ότι είναι ένας παράγοντας που επηρεάζουν, που επιδεινώνουν τα μικροσωματίδια, η ενδοβάθη φλεβοθρόμβωση και τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Στο αναπνευστικό έχουμε παρόξηση της χρόνιου βροχικού άσθηματος, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχιολίτιδα και λοιμώξεις. Λοιμώξεις θα έλεγα ότι τελευταία, για να είμαι κι εγώ, να συμμετέχω δηλαδή σε αυτό που γίνεται με τον COVID, την πάση περιπτώσει, οι μεγάλες πόλεις με τη βαριά ρήπανση, ο COVID είναι πιο συχνός, είναι πιο βαριά τα περιστατικά, για τον απλούστατο λόγο ότι ενεργοποιείται μέσω φλεγμονής ο υποδοχέας της αγκιοτεσίνης 2 στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να μπορεί να εισέλθει πιο εύκολα ο ιός μέσα στα πνευμονικά κύτταρα. Στη μακροχρόνια χρήση, βέβαια, έχουμε και εδώ αύξηση του οξέως εφράγματος μυοκαρδίου λόγω της αθεροσκλήρωσης και λόγω της υπερχρηστικότητας που προκαλείται με την αύξηση, όπως λέμε, μερικές μέρες του παράγοντα von Willebrand και την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Στο αναπνευστικό έχουμε αύξηση των δεικτών φλεγμονής, όπως θα δούμε και παρακάτω, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πνευμονίες, τούμορ, όπως αναφέρα προηγουμένως, και νεοφανιζόμενο βροχικό άσθημα. Τώρα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι λόγω της direct translocation μπορεί να προκληθεί αυξημένος κίνδυνος νόσου Alzheimer, των εκφυλιστικών νοσημάτων βέβαια, όπως είναι το νόσος Parkinson, και άλλων εκφυλιστικών νοσημάτων, όπως είναι η Creutzfeldt-Jakobs. Η πρώτη μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο New England Journal of Medicine το 1993 είναι και αυτή που έχει δημιουργήσει την ανάγκη της δημιουργία τη Επιτροπή Περιβάλλοντο των Ηνωμένων Πολιτειών και από εκεί έχουν ψηφιστεί πάρα πολλοί νόμοι. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάρα πολύ αυστηρέ σε αυτό το τομέα και έχουν πετύχει πάρα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να φανταστείτε, είναι η μόνη χώρα μαζί με τον Καναδά που πετυχαίνουν επίπεδα μικροσωματιδίων κάτω από 10 ή 10 τουλάχιστον. Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε, συγγνώμη, στο Journal of American Cardiology μα λέει ότι τα μικροσωματίδια αποτελούν σημαντικότατο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιακά νοσήματα. Η μικρή χρονική έκθεση σε σωματεία αυτά αυξάνει το σχετικό κίνδυνο από 1 έως 3% μέσα σε λίγες ημέρες. Πολύ σημαντικό. Βέβαια, εδώ ισχύει και το φαινόμενο harvesting, βέβαια, θα το πούμε πιο μετά, αν θέλετε. Η χρόνια έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο κατά 10% για καρδιομεταβολικά νοσήματα. Επηρεάζει τον θαλαμοϋποφυσιακό άξονα και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ενεργοποιεί το συμπαθητικό. Έτσι, αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μια άλλη μελέτη στο circulation, αυτή μας λέει ότι, και αυτή μας λέει τα ίδια περίπου, η καρδιακή νόσος είναι περιβαλλοντολική νόσος, είναι και περιβαλλοντική νόσος, αλληλεπίδραση των γονιδίων με το περιβάλλον υπάρχουν, όπως φάνηκε και, και στο περιοδικό Nature όταν αποκρυπτογραφήθηκε το γονιδίωμα του ανθρώπου. Και βγήκε το συμπέρασμα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον. Νέες προοπτικές υπάρχουν τώρα για την αντιμετώπιση της καρδιακής νόσου. Έχουμε ακόμα ένα πλέον παράγοντα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ότι υπάρχει πολύ μεγάλη, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη, καθώς και στην περιβαλλοντική πρόληψη και στο πώς πρέπει να είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Μια μελέτη επίσης από το Circulation μας λέει επιγραμματικά όλα αυτά που προηγουμένως. Αλλά αυτό κρατάω το έκτο σημείο που λέει επιβάλλεται η ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής καρδιολογίας. Τώρα, στο πνεύμονα έχουμε πολύ σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν κατά την επίδραση των μικροσωματιδίων. Έχουμε κυρίως τους παράγοντες φλεγμονής, έχουμε ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, τη λειτουργία του ενδοθυλίου, οξυδοτικό στρες, έκκληση κεντρών κοινών, ενεργοποίηση του της αντίθεσης καταράκτη NFKB, καθώς όχι μόνο στα αγκία, αλλά και στο κεντρικό νευρικό. Έτσι, η περιληπτικά δράση στον πνευμονικό ιστό είναι η συσσόρευσή τους πρώτα, η διαταραχή της πνευμονικής ανασωλικής απάντησης, η παραγωγή οξυδοτικών ριζών και διαμεσολαβητών, που δρούν σαν διαμεσολαβητές, βλάβη στον πνευμονικό ιστό από τη χρόνια έκθεση και έχουμε παθολογική παθολογία των πνευμονικών λειτουργιών.
Η άμεση μεταβίβαση, όπως είπα προηγουμένως, είναι η υπευθεία συσχώρηση στη συστηματική κυκλοφορία, η άμεση δράση σε απομακρυσμένα σημεία αναπόθεση σε όργανα στόχου. Αυτό μπορεί να γίνει δια των νευραξώνων, όπως μπορεί να γίνει επίσης στο κεντρικό νευρικό μέτωπο φρυντικό νεύρο. Οι δράσεις του τύπου θελούν σαν νευροδιαβιβαστές ή προκαλούν την έκρηξη νευροδιαβιβαστών. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζουν τοπικά στις περιοχές αυτές τις φλεγμονές διεργασίες, μεταβολικές διεργασίες, καθώς και την αρτηριακή πίεση και την διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Τώρα, στο καρδιολογικό σύστημα, τα μικροσωματίδια, ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε μάθει πλέον ότι είναι ο πρώτος παράγοντας καρδιολογικού κινδύνου όσο αφορά τα αίτια των θανάτων που προέρχονται από διαταραχές του περιβάλλοντος, από το περιβάλλον, περιβαλλοντικούς λόγους. Το 25% ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι 25% των καρδιολογικών θανάτων προέρχεται είναι λόγω περιβαλλοντολογικών λόγων της περιβαλλοντολογικής μόλυνσης. Οι βιολογικές οδοί που προκαλείται όλη αυτή ως ο καταράκτης των γεγονότων χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη οδός είναι απελευθέρωση φλεγμονωδών μέσω λαβητών ή αγκιακό μορίο από τα κύτταρα με βάση τους πνεύμονες και από εκεί, επειδή είναι η πύλη εισόδου, διαχέονται σε όλο τον οργανισμό, στα αγκία και στην καρδιά. Η δεύτερη οδός είναι η διατάραξη της συστηματικής ισορροπίας του αυτόνομου νευρικού ή του καρδιακού ρυθμού από αλληλεπιδράσεις σωματιδίων με προμονικούς υποδοχής ή νευρικές οδούς. Η οδός 3 είναι η δυνητική μετατόπιση μικροσωματιδίων, κυρίως των πολύ μικρών μικροσωματιδίων, διαμέτρου 0,1, ή η σύσταση σωματιδίων σε συστηματική κυκλοφορία. Κυρίως μπορούμε να πούμε ότι κάθε οδός μπορεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην οξία φάση αλλά και στη χρόνια φάση. Γενικά νομίζω ότι παίζουν όρες ρόλο γιατί δεν έχουμε καταλήξει βεβαίως γενικά σε κάποια στοιχεία αλλά έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις σαφή στοιχεία που μας λένε το τι συμβαίνει στην οξία φάση και στη χρόνια φάση. Να μην αναφερθώ τώρα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Δύο κύρια στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω ότι το κυριότερο είναι το εξωτερικό στρες, ένα από αυτά, το οποίο προκαλεί με τη δράση των μικροσωματιδίων κυρίως το 2,5, δευτερογενείς δια μεσολαβητές, ενεργοποίηση των υποδοχείων TLR2 και TLR4 στο κεντρικό νευρικό και αλλού, ενεργοποίηση των οδών MAPK και NFKB και AP1, στο κεντρικό νευρικό αλλά και στο ενδοθύλο, από ό,τι είδαμε προηγούμενο σε προηγούμενη διαφάνεια. Αυξημένη σύνθεση φλεγμονωδών πρωτεϊνών, οξείδωση των λιποπρωτεϊνών καθώς και του DNA σε πολλά κύτταρα, διαταραχές της διαπερατότητας της κεντρικής μεμβράνης και τη λειτουργία των μυτοχονδρίων, η οποία έχει άμεση σχέση τελευταία με την αντίσταση στην ινσουλίνη και το σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Επίσης, έχουμε προαγωγή του καρδιακού remodeling. Και τέλος, η συστηματική φλεγμονή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, ενεργοποίηση του συμπαθητικού, αύξηση των κατεχολαμινών, η οποία είναι τοξική ειδικά για το ρυθμισματαγωγό μυοκάρδιο της καρδιάς. Υπερπηκτικότητα προκαλείται από καταστολή της συνοδόλησης, αγκιοσύσπαση, αύξηση της αρτηρικής πίεσης, κυρίως της διαστολικής, κατά 8 χιλιοστά στέλνει σιδηραγύρου κυρίως, δεν είναι το μάξιμο που έχουν δείξει οι μελέτες. Ενδοθυλακή δυσλειτουργία, διαταραχές αγωγημότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τελικά αρρυθμίσεις, ισχυμία και καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο λόγια για την ενεργοποίηση του θαλαμοπιφυσιακού άξονα, η οποία ενεργοποίηση μπορεί να οδηγήσει αντίσταση στην ισουλίνη, διατραχή του μεταβολισμού σε επίπεδο λιπόδησης του με τα γνωστά αποτελέσματα, οξείδωση των λιπιδίων, όπως ανέφερα προηγουμένως, αύξηση της έκρησης γλυκοκορτικοειδών, ενεργοποίηση κάποιων υποδοχέων και στην περιφέρεια καθώς και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπεράσματα μας τώρα και συστάσεις που μπορούμε να κάνουμε στους ασθενείς μας, αλλά και εμείς οι γιατροί τι πρέπει να πράξουμε, είναι ότι σημαντικό να ξέρουμε ότι η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε μικροσωματίδια για μια περίοδο μερικών ωρών έως εβδομάδων μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θνητότητας, σχετίζεται με καρδιακά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένη στις ισχυμίες του μυοκαρδίου, των οξέων εφραγμάτων του μυοκαρδίου, της καρδιακής ανεπάρκειας, των αριθμιών και των κεφαλικών επεισοδίων. Δεύτερον, ότι η αύξηση του κινδύνου για οξία καρδιακή νοσήματα που σχετίζονται με την έκθεση αφορά κυρίως ασθενείς με καρδιακά νοσήματα, αλλά όχι μόνο. Οι περισσότερες μελέτες ανέδειξαν ότι η μακροπρόθεσμη έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής θνητότητας.
Το τρίτο είναι ότι η σχέση συγκέντρωση μικροσωματιδίων και καρδιακού κινδύνου τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια έκθεση φαίνεται να είναι γραμμική και να εκτείνεται κάτω από τα 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ό,τι όρο και να θέσουμε, πάντα θα έχουμε ένα υπολοιπόμενο κίνδυνο σε αυτό που θα αποδεχθούμε. Η μακροχρόνια επίσης έκθεση σε αυξημένες συγκεντρώσεις μειώνει το προσδόκιο επιβίωσης κατά αρκετούς μήνες έως μερικά χρόνια, ειδικά έχει βρεθεί στις μεγάλες πόλεις, ειδικά στο Πεκίνο έχουν γίνει μελέτες. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση σε εμποϊρώνω σωματίδια είναι υπεύθυνη για την αθυλοσκλήρωση. Περιγράψαμε το μηχανισμό, είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια πώς γίνεται αυτό. Οι πιο πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι ο συνολικός απόλυτος κίνδυνος θνητότητας λόγω έκθεσης είναι μεγαλύτερος για καρδιακές από τις πνευμονικές παθήσεις μετά από βραχυπρόθεσμη και μακροχρόνια έκθεση. Έτσι, οι κλινικές συστάσεις κυρίως προς τους γιατρούς είναι ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά που γνωρίζουμε για την προστασία των ασθενών με καρδιακιακό κίνδυνο. Επιπλέον, τώρα υπάρχει ένας παράγοντας κινδύνου, ξέρουμε ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Και ότι οι ασθενοί μας με καρδιακιακά νοσήματα πρέπει να ενημερώνονται ή πρέπει να βρούμε τρόπο να τους ενημερώνουμε, να μπαίνουν σε ένα site, να βλέπουν ποιες ημέρες είναι επικίνδυνες και τις μέρες αυτές να προτιμούν να μην βγαίνουν εκτός οικίας ή αν βγαίνουν να μην κάνουν κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ εργώδες. Και επίσης πρέπει κάθε ένας από εμάς να εκπαιδεύσει τον ασθενή στο ιατρείο, να του συστήσει την προσοχή και να τον ενημερώσει ότι πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την περιβαλλοντική ρήπανση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Ο κ. Μιχαλακίας θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση. Μάλλον δεν τον έχουμε καλά σύνδεση. Βλέπετε τώρα. Εδώ. Τέλεια. Συγχαρητήρια, κύριε Μιχαλή. Τώρα σας έχουμε, ναι. Τέλεια. Εξαιρετική και πλήρης παρουσίαση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί ένα ζήτημα το οποίο, από ό,τι είδα, οι μελέτες είναι πάρα πολύ παλιές. Το ξέρουμε χρόνια. Δεν το συζητάμε, δεν το μιλάμε όμως στα συνεδριά μας. Και ίσως ένας από τους λόγους είναι ότι έχουμε αποδεχτεί ότι ακόμα και αν η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται με όλες τις μοντέρνες, δηλαδή πρακτικά δείξατε όλες τις επίκαιρες παθήσεις, από κεντρικό νευρικό, λοιμώξεις, καρδιαγγειακά, πνευμονοπάθειες. Παρόλα αυτά, το έχουμε αποδεχτεί και θεωρούμε ότι είναι ένας μη τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου. Νομίζω ότι η ουσία είναι να αποδείξουμε και να προτείνουμε λύσεις ώστε αυτός ο παράγοντας να γίνει τροποποιήσιμος. Ουσιαστικά, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν σαφείς συστάσεις. Πολύ συχνά λέμε στους ασθενείς μας, παραδείγματος χάρη, να βγαίνουν για τζόγκινγκ, να περπατάνε κτλ. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν αυτό σε ώρες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, αν και το πρόβλημα είναι από ό,τι κατάλαβα παντού, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, να τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν συγκεκριμένες ώρες. Και αυτό που είπατε μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα γνώσης. Ίσως θα έπρεπε όλες αυτές τις πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν στο διαδίκτυο και ούτε εμείς οι κλινικοί καρδιολόγοι τις ξέρουμε, αλλά ούτε μπορεί εύκολα να τις βρει ο ασθενής, εμείς να τις εντοπίζουμε και να τις μεταφέρουμε στους ασθενείς. Όσο μιλούσατε, έκανα μια σκέψη. Θα μπορούσαμε και από τις ιστοσελίδες τις δικές μας, στο κομμάτι που αναφέρει τους ασθενείς, να αναπαράγουμε στοιχεία της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας, αλλά και γενικότερα τα άτομα, ποιες ώρες και μέρες είναι πιο κατάλληλες για να κάνουν τις εργασίες τους, ώστε να μην εκτίθεται σε αυτόν τον παράγοντα κινδύνου. Και επίσης ήθελα να σχολιάσω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί το ότι δεν είναι μόνο η πνευμονοπάθεια, διότι είδαμε μεν την πύλη εισόδου ότι είναι πάντο πνεύμονας για τα μικροσωματίδια, έτσι, αλλά τελικά ενεργοποιείται ένας τέτοιος καταράκτης. Όλες οι παράμετροι που ξέρουμε, από φυτοτικό στρες, φλεγμονή κτλ., που πειράζουν το αγκιακό δίκτυο και όλο το ανοσομικό μηχανισμό του οργανισμού, πώς κινητοποιούνται από αυτό. Θα ήθελα το σχολείο σας να επισημάνω παρεμπιπτόντως ότι εγώ δεν βλέπω κάποια ερώτηση στο chat, οπότε θα ήθελα να δούμε αν υπάρχει κάποιος από τους παρόντες στην αίθουσα με κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση. Κύριος Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για την ωραία παρουσίαση. Πρακτικά, το είχαμε ξανασυζητήσει κατηδίαν. Πού μπορεί κανείς να δει, μπορεί κάποιος να δει κάπου τα επίπεδα αυτά, ας πούμε, παράδειγμα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή υπάρχει κάποιο site, ας πούμε, είναι μια πρακτική ερώτηση, η οποία έχει να κάνει και με αυτό που σχολίωσε ο κ. Μιχαλακίας πιο πριν, ώστε να μπορούμε να αναπαράγουμε αυτή την, ή να τη μεταφέρουμε στους ασθενείς μας. Σε προηγουμένες χώρες υπάρχουν. Υπάρχουν και applications στο κινητό, μπορείς να τα δεις. Υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη που μπορούμε να μπούμε. Αν πάτε στην Αγία Σοφία, υπάρχει ένα box, ISO box, εκεί στη μέση της Ερμού,
που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γίνεται χρόνια αυτό το πράγμα. Άρα, το θέμα το δικό μας είναι ότι δεν έχουμε πρώτα ευαισθητοποιηθεί εμείς, για να σχολιάσω και την τοποθέτηση του κ. Μιχαλακέα, πολύ σωστά το είπε, νομίζω ότι αυτό είναι το ρίζο με τις ομιλίες πλέον, ότι πρέπει να εμείς να ενεργοποιηθούμε, η επιστημονική κοινότητα να ενεργοποιηθεί, το πανεπιστήμιο να ενεργοποιηθεί, γι' αυτό αναφέρθηκε σε μια διαφάνεια ότι πρέπει να εντρυφίζουμε στην καρδιολογία, την περιβαλλοντική καρδιολογία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπει και αυτό το κομμάτι μέσα στους νέους γιατρούς, να μπορέσουν να το έχουν υπόψη τους. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν φοιτητής δεν το είχα υπόψη μου αυτό. Όταν είναι στα υπόψη, είναι πολύ πιο καλά, εύκολο να καλλιεργηθεί. Βεβαίως και υπάρχουν site, επαναλαμβάνω, που μπορούμε να μάθουμε. Αλλά υπάρχουν όμως, όποιος θέλει να μάθει, υπάρχουν και συσκευές που μπορούν να μετρήσουν. Έτσι, εντάξει, δεν θα κυκλοφορούμε μια συσκευή ο καθένας όπως είναι με το οξύμετρο, που πας σε ένα σπίτι και είναι όλοι με ένα οξύμετρο και δεν χρειάζεται. Αλλά όμως σαφώς υπάρχουν site, αλλά νομίζω ότι και το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς. Αυτό που είπε ο κ. Μιχαλακιάς είναι πολύ σωστό, ότι πρέπει να ενημερώνει τους ασθενείς που είναι υψηλού καρδιακού κινδύνου, τους στεφανείους ασθενείς, ότι αν ζουν σε μια περιοχή που είναι υψηλού κινδύνου, παραδείγματος χάρη στην Εγνατία στη Θεσσαλονίκη και είναι κοντά στα 300 μέτρα. Κοντά στην Εγνατία, ότι δεν μπορούν να βγαίνουν έξω όταν βλέπει την Εθαλομίχλη πάνω από την πόλη. Να βγουν έξω, έτσι. Αλλά δεν θα βγουν έξω να κάνουν τζόκι να περπατήσουν πάρα πολύ. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Να είναι ενήμεροι. Η ενημέρωση βοηθάει και σωζεί ζωές. Σαφέστατα. Και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, να ενεργοποιηθούμε εμείς έτσι σαν εταιρείες μέσω της ιστοσελίδας τουλάχιστον, να δούμε πού μπορούμε να παρέχουμε τέτοιες πληροφορίες και γιατί όχι να τις ανακοινώνουμε, να τις αναπαράγουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η ευαισθητοποίηση δική μας είναι περιορισμένη. Πρέπει αυτό το θέμα να αναδειχθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαμιχαήλ. Θα δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο να καλέσει στο θέμα τον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Συνάκο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας και παθολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο. Θα μας μιλήσει για την μη αλκοολική λιποδίτηση και τις καρδιακές παθήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τους Προέδρους για την ευγενική εισαγωγή και την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση στο πρόσωπό μου, προσωπικά δε τον καθηγητή κύριο Παπαδόπουλο για την πρόσκληση αυτή. Την εκλαμβάνω, κύριο Παπαδόπουλε, ως διάθεση συνεργασίας. Υπόθηκε ήδη ότι αυτή η τράπεζα είναι μια σύμπραξη δύο εταιριών, άρα ας πούμε τριών, καθότι εκπροσωπώ την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ύπατος ως γραμματέας της. Και υποθέτω, υποδηλώνει το αυξημένο ενδιαφέρον για το νόσημα αυτό, το οποίο η ρίστο εμπαρόδο είναι το πιο συχνό υπατικό νόσημα, τουλάχιστον στο λεγόμενο δυτικό κόσμο. Αυτή είναι η διαφάνεια δήλωση σύγκρουση συμφερόντων μου και εδώ πέρα παραθέτω τους στόχους της σημερινής παρουσίασης. Οι στόχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των διαφορετικών συνιστοσών της συσχέτισης της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος. Θα μου επιτρέψετε στη συνέχεια, όπως υποδήλωνε και ο τίτλος, να χρησιμοποιώ τον αγγλοσαξονικό όρο NAFLD με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Θα προσπαθήσω επίσης να παρουσιάσω τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν αυτή τη συσχέτιση και θα αναφερθώ στις θεραπευτικές προεκτάσεις της συσχέτισης αυτών των δύο παθήσεων. Θα μου επιτρέψετε επίσης να ξεκινήσω με δύο εισαγωγικές διαφάνειες, οι οποίες πιθανώς θα βοηθήσουν το ακροατήριο, το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο εξειδικευμένο στο νόσημα αυτό, αναφέρομαι στο υπατικό νόσημα βεβαίως, να κατανοήσει την υπόλοιπη εισήγησή μου. Η εναπόθεση λίπους στο ύπαρ, στεάτωση, συνιστά νόσο, την AFLD, όταν αυτή υπερβαίνει το 5% των υπατοκυτάρων. Όλοι μας δηλαδή έχουμε λίπος στο ύπαρ, αυτό δεν συνιστά νόσο. Η διάγνωσή της, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ποσοτικοποιήσει αυτό το λίπος. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε απεικονιστικά, με ειδική ακολουθία της μαγνητικής, τη βλέπετε, MRI-PDFF, ή ιστολογικά. Είναι σχετικά δύσκολα. Απαιτεί παράλληλα τον αποκλεισμό συγκεκριμένων πραγμάτων. Άλλα αίτια υπατικής βλάβης, και αυτό δεν είναι έτσι αόριστο, πολλά άλλα αίτια υπατικής βλάβης αναποθέτουν λίπος στο ύπαρ, και αυτό είναι δευτερογενές, δεν είναι πρωτογενές, δεν είναι NAFLD. Θα πρέπει να αποκλείσουμε φυσικά τη σημαντική κατανάλωση εθανόλης και βλέπετε τι εννοούμε σημαντική κατανάλωση, τα όρια ημερήσιας κατανάλωσης και τη μακροχρόνια λήψη φαρμάκων που προκαλούν στεάτωση. Επί παραδείγματι αναφέρω την κορτιζόνη και την αμοιοδαρόνη επίσης, ένα συχνό καρδιολογικό φάρμακο το οποίο επίσης επάγει την αναπόθεση λίπους στο ύπαρ. Επίσης, θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη ότι το νόσημα αυτό δεν είναι εξελικτικό σε όλους τους ασθενείς. Ορισμένους όμως είναι εξελικτικό, όπως βλέπετε. Αναπτύσσεται φλεγμονή, η μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα, η ακρονίμιο NAS, η οποία μπορεί να έχει εξέλιξη στις προχωρημένες μορφές υπατοπάθειας, κύρωση,
ή και υπατοκυταρικό καρκίνο. Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, υπάρχει μια κατηγοριοποίηση του βαθμού του σταδίου της ίνωσης, από 0 έως 4, τη βλέπετε στο κάτω μέρος της διαφάνειας, όπου 0 δεν έχουμε καθόλου ίνωση και 4 είναι ισοδύναμη αυτή η ίνωση με κύρωση. Η NAFLD, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε όλοι ότι είναι μια πολυσυστηματική νόσος και θα ήταν παράδοξο να μην έχει συσχέτιση με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Βλέπετε λοιπόν σε αυτή εδώ τη διαφάνεια ότι έχουμε συσχέτιση με, γενικότερα με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και με την ανάπτυξη καρδιακών αριθμιών. Και δεν θα ήταν παράξενο όταν οι βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη NAFLD περιλαμβάνουν καταστάσεις ή παθήσεις οι οποίες άπτονται ή είναι οι ίδιες καρδιαγγειακά νοσήματα. Βλέπετε ότι ο επιπολασμός της NAFLD αυξάνει γεωμετρικά όταν συνυπάρχει υπέρταση, δυσλιπιδημία, διαβήτης ή παχυσαρκία. Η ρίστο εμπαρόδων να μου επιτραπεί ότι ο επιπολασμός 20% στο γενικό πληθυσμό έχει αυξηθεί. Δημοσίευση ανασκοπική μέσα στο 2022 σε μεγάλο υπατολογικό περιοδικό ανεβάζει αυτό το ποσοστό στο 30%. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας στους τρεις στο γενικό πληθυσμό ανά τον κόσμο έχει στεάτωση του ύπατος. Τώρα, αυτό βεβαίως δεν σημαίνει κάτι. Θα πρέπει να δούμε επιμέρους στοιχεία καρδιαγγειακών νοσημάτων και έχουμε δεδομένα που συσχετίζουν την NAFLD με την αρτηριακή αθυροσκλήρωση, τόσο σε επίπεδο δεικτών υποκλινικής αθυροσκλήρωσης, όσο και σε επίπεδο overt εμφάνισης επιπλοκών αθυροσκλήρωσης, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Από μία, όπως θα δείτε, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος διαφάνειας, ανασκόπηση δεκαετίας πλέον. Άρα αυτή η συσχέτιση έχει καλά περιγραφεί εδώ και χρόνια. Έχουμε δηλαδή ισχυρά δεδομένα που υποστηρίζουν την ύπαρξη αυξημένης συχνότητας, όπως βλέπετε, υψηλών τιμών αρτηριακής σκληρίας, πάχους έσου μέσου χιτώνα κοινής καροτίδας ή δεικτών υπασβέστωσης των στεφανίων αγγείων και παθολογικών ευρημάτων σε υπερηχογράφημα καρδιάς με την NAFLD. Επίσης, όπως είπα, σε κλινικό επίπεδο, αυξημένη εμφάνιση στεφανίας νόσου, εγκεφαλικών επεισοδίων και περιφερειακής αρτηριακής νόσου και κάτω-κάτω σε δύο τελευταίες γραμμές με τα italics γράμματα, ανεξάρτητα από την επίδραση των καθιερωμένων παραγόντων κινδύνων όπως ο ζαχαρώδης διαβήτης. Θα μου επιτραπεί ένα προσωπικό σχόλιο σε αυτό το σημείο. Όπως και σε άλλες συσχετήσεις, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν η NAFLD αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα ή απλώς επιφαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, οι διάφορες μελέτες οι οποίες αναλύονται στα ανασκοπικά άρθρα στα οποία σας παραπέμπω αναφέρουν ότι η επίδραση της NAFLD είναι ανεξάρτητη από τους υπόλοιπους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Επομένως, θα πρέπει να το δεχθούμε ως τέτοιο ότι υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ των δύο νοσημάτων. Εκτός από την αθυροσκλήρωση, την αρτηριακή, έχουμε και αυξημένη συχνότητα φλεβικών θρομβώσεων. Ξανά επιδημιολογικά δεδομένα συνδέουν την NAFLD με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης φλεβοθρόμβωσης, τριπλάσια πιθανότητα σε σχέση με μάρτυρες. Και επίσης, αν και αυτό είναι αρκετά ειδικό ενδεχομένως για εσάς, οι ασθενείς με κύρωση λόγω NAFLD έχουν υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης τρόβωσης πηλαίας, μια επιπλοκή που, όπως υποθέτω γνωρίζετε, είναι συχνή στους κυρωτικούς ασθενείς. Εδώ λέμε ότι οι ασθενείς με NAFLD έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης τρόβωσης πηλαίας σε σύγκριση με κυρωτικούς άλλης αιτιολογίας. Μάλιστα, μια πρόσφατη μεταανάλυση φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή τη συσχέτιση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ανεξάρτητα από την επιδημιολογική συσχέτιση, φαίνεται να έχουμε και σε κλινικό επίπεδο συσχέτιση, διότι οι ασθενείς μας έχουν αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών συμβάντων. Έχουμε καλά κατανοήσει και πιθανόν είναι και στην ειδική σας γνώση ότι οι ασθενείς με NAFLD διαχρονικά μέσα στον χρόνο εν τέλει πάσχουν ή και καταλήγουν δυστυχώς κυρίως από καρδιαγγειακά νοσήματα παρά από τις επιπλοκές της υπατικής του νόσου. Και αυτή η μετα-ανάλυση, όπως βλέπετε, 16 μελετών με ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, ήρθε να δείξει ότι οι ασθενείς με NAFLD έχουν μεγάλες, 64% περισσότερες πιθανότητες να έχουν κάποιο καρδιαγγειακό συμβάν, θανατηφόρο ή μη, σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς NAFLD. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι σε κλινικό επίπεδο η σημασία αυτής της συσχέτισης. Και εδώ πέρα έρχονται δεδομένα από διάφορες αναλύσεις, από διάφορες χώρες να αποδείξουν αυτή τη σημασία. Εδώ έχουμε μια αναδρομική μελέτη της πορείας των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε βιοψία έπαντος λόγω αυξημένων υπατικών ενζήμων. Ξέρετε, παλιότερα το νόσημα αυτό δεν διαγνώστηκαν τόσο εύκολα και πολλοί από αυτούς τους ασθενείς κατέληγαν με έναν τίτλο κρυψιγενής κύρωση. Επαναξιολόγησαν λοιπόν οι Σουηδοί αυτά τα ιστολογικά ευρήματα, χρησιμοποίησαν τα εθνικά τους αρχεία που, όπως ξέρετε, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν εξαιρετικά τέτοια αρχεία. Κατέληξαν προφανέστατα ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς που είχαν διερευνηθεί για αυξημένα υπατικά ένζημα είχαν NAFLD ή NAS. Και δείξανε ότι σε αυτούς τους ασθενείς οι περισσότεροι πέθαναν από καρδιαγγειακά αίτια και βλέπετε αυτό ότι, ότι υπήρχε σε όλα τα στάδια ίνωσης και όχι μόνο στους κυρωτικούς ασθενείς.
Πλέον λοιπόν, και με, με πολύ περισσότερα δεδομένα, βλέπετε τις βιβλιογραφικές αναφορές, εκτείνονται μέχρι πριν 2 χρόνια. Ξέρουμε ότι η NAFLD αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για θάνατο από καρδιαγκιακά αίτια και μάλιστα αυτό αυξάνει ανάλογα με το στάδιο της NAS. Θυμάστε στις εισαγωγικές διαφάνειες ότι σας ανέφερα τι σημαίνει F0 έως F4. Βλέπετε λοιπόν ότι το odds ratio για την ανάπτυξη τέτοιων συμβαμάτων καρδιαγκιακών αυξάνει σημαντικά, σχεδόν τετραπλασιάζεται όταν αφήνουμε την απλή στεάτωση ή την ήπια στεατοϊπατήτιδα και προχωράμε στην κύρωση. Στην κύρωση λοιπόν από NAFLD έχουμε 4,5 φορές περισσότερη πιθανότητα να έχουμε ένα καρδιαγκιακό σύμβαμα και από αυτό να πεθάνουμε. Νομίζω ότι σας έπεισα με αυτά τα δεδομένα ότι υπάρχει μια σαφής επιδημιολογική συσχέτιση των δύο νοσημάτων, η οποία επεκτείνεται αφενός στην αιτιώδη σχέση τους, δηλαδή ότι η NAFLD προκαλεί τα καρδιαγκιακά νοσήματα. Και μάλιστα σας έδειξα πολλά και ισχυρά δεδομένα για τη σημασία αυτής της συσχέτισης, για το γεγονός ότι οι ασθενείς με NAFLD συχνότατα πεθαίνουν από καρδιαγκιακά νοσήματα. Προχωρώ λοιπόν στον επόμενο μου στόχο, να αναδείξω ποιοι είναι οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί πίσω από αυτή τη συσχέτιση και σας δείχνω αυτό το σχήμα, το οποίο νομίζω καλύτερα απ' όλα περιγράφει την παθοφυσιολογία αυτού του νοσήματος, το οποίο είναι αρκετά σύνθετο και μπερδεμένο ακόμα και για εμάς. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, βλέπετε στο αριστερό πάνω μέρος της διαφάνειας ότι από το λιπόδι ιστό με την προσθήκη από το τι τρώμε, έχουμε μεγάλη προσφορά ελεύθερων λιπαρών οξέων στο ύπαρ και βλέπετε κεντρικά μέσα στο υπατοκύτταρο, αυτό το MOV ορθογώνιο απεικονίζει το υπατοκύτταρο, την εξέλιξη αυτών των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Βασικός μηχανισμός που οδηγεί στην φλεγμονή μέσα στα υπατοκύτταρα είναι η ανάπτυξη λιποτοξικότητας και στο κάτω-κάτω μέρος της διαφάνειας βλέπετε πόσοι από αυτούς τους φλεγμονώδεις παράγοντες παίζουν ρόλο. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε στο απάνω δεξιό μέρος της διαφάνειας την συνδρομή διαφόρων παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι νομίζω είναι πολύ καλά γνωστοί σε εσάς και απεικονίζονται σε αυτή τη διαφάνεια, όπου σε ένα φετινό ανασκοπικό άρθρο από την Αμερική, από το εργαστήριο του κυρίου Ματζόρου, αναφέρονται οι παράγοντες κινδύνου που συμβαίνουν αυτά τα δύο νοσήματα, τους οποίους δεν χρειάζεται να αναλύσω, διότι είναι απολύτως προφανής. Εκτός όμως από αυτούς, έχουμε και άλλα αίτια, τα οποία, άλλους παράγοντες κινδύνου, συγγνώμη, που συνδέουν τα δύο νοσήματα. Βλέπετε ότι έχουμε τα στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου, την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ισουλίνη, τη δυσλιπιδεμία. Έχουμε τη χρόνια φλεγμονή. Σας έδειξα, θυμάστε, στο σχήμα της παθοφυσιολογίας της NAS, ότι έχουμε τη συνδρομή των διαφόρων καρδιαγκιακών και μη παραγόντων κινδύνου, αλλά έχουμε σαφώς και άλλους παράγοντες κινδύνου που αφορούν στην υπερπικτικότητα ή στην υποεινοδόληση, και εδώ έρχομαι ίσως κοντύτερα σε εσάς, με διάφορες διαταραχές οι οποίες αναλύονται σε αυτή τη διαφάνεια. Οι ασθενείς με NAFLD εμφανίζουν διαταραχές σε όλα τα στάδια του πυκτικού μηχανισμού. Ίσως γυρνάμε στα στις προπτυχιακές μας σπουδές, ενθυμούμενοι τα διάφορα στάδια της αιμόστασης. Πρώτο στάδιο, πρωτογενής, δευτερογενής και εινοδόληση. Βλέπετε, δεν θέλω να σας κουράζω διαβάζοντας όλες τις διαταραχές, ότι πρακτικά έχουμε διαταραχές στους ασθενείς με NAFLD σε όλα αυτά τα στάδια, οι οποίες διαταραχές σαφώς επηρεάζουν και τους μηχανισμούς ανάπτυξης των καρδιαγκιακών νοσημάτων. Εκείνο το οποίο νομίζω είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η NAFLD θα μπορούσε να θεωρηθεί μία νόσος η οποία επηρεάζεται από τη δυσλειτουργία του ενδοθυλίου. Χρησιμοποιείται ο όρος thromboinflammation και θα ήθελα τα σχόλιά σας επ' αυτού ενδεχομένως στη συζήτηση. Τα ενδοθυλιακά κύτταρα παράγουν με τη μεσολάβηση διαμεσολαβητών της φλεγμονής, βλέπετε ποιοι είναι, φλεγμονώδεις και ταυτόχρονα προπυκτικούς παράγοντες όπως ο παράγων 8, ο Von Willebrand και το εινοδογόνο, και όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη φλεγμονής εντός του κυττάρου. Θα σας δείξω άλλη μία διαφάνεια σχηματική που ίσως σας βοηθήσει να καταλάβετε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όπως τα λευκά ημοσφαίρια, που συμβάνουν στην εξέλιξη της φλεγμονής μέσω της έκρησης ειδικών λευκοκυττάρων και της δημιουργίας εξωκυταρίων δικτύων χρωματίνης. Αυτή είναι η διαφάνεια στην οποία αναφέρθηκα μόλις πριν. Βλέπετε ότι, θα έλεγε κανείς, μα πώς το ενδοθύλιο επηρεάζει το ύπαρ. Βλέπετε με κίτρινο αυτά τα κύτταρα τα οποία είναι μέσα στα κολποειδή. Ξέρετε, η μικροκυκλοφορία του ύπατος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον. Φανταστείτε πώς
τα ακρότατα αρτηρίδια παρέχουν το αίμα και τα ακρότατα φλεβίδια το απάγουν από αυτό. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα ιδιαίτερο περιβάλλον μικροκυκλοφορίας, όπου παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά τα ενδοθυλιακά κύτταρα στα κολποειδή. Βλέπετε πώς εκτίθενται στους παράγοντες κινδύνου από την αιματική ροή στο πάνω μέρος του αριστερού τμήματος της διαφάνειας και δημιουργούνται οι ποικίλες συνθήκες φλεγμονίας που ήδη σας περιέγραψα και αναφέρθηκα σε αυτές, οι οποίες εν τέλει στο κάτω μέρος της διαφάνειας οδηγούν σε ανάπτυξη ίνωσης μέσω ενεργοποίησης συνοβλαστών και συνδέουν, όπως δείχνει το δεξί μέρος της διαφάνειας, ακριβώς τα δύο αυτά νοσήματα. Τελειώνοντας την παράθεση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν αυτή τη συσχέτιση, δεν θα μπορούσα να παραλείψω το ρόλο των αιμοπεταλίων στην ανάπτυξη της ΝΑΣ. Μου διέφυγε εδώ το ελληνικό ακρονίμιο και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Μάλλον είναι το αντίστοιχο ελληνικό ακρονίμιο σε σχέση με το αγγλοσαξονικό. Βλέπετε λοιπόν το αιμοπετάλιο, το στρογγυλό κόκκινο στο μέσο της διαφάνειας, με ποιους μηχανισμούς μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και επιδείνωση της ΝΑΣ, και θα αναφερθώ σε αυτό στη συνέχεια με τις θεραπευτικές του προεκτάσεις. Φτάνω λοιπόν στον τελευταίο στόχο της εισήγησής μου, που είναι οι θεραπευτικές προεκτάσεις σχέτησης αυτών των δύο νοσημάτων, και αυτό είναι ένα διάγραμμα για την αντιμετώπιση της ΝΑΣ από μια πρόσφατη περσινή ανασκόπηση στο Nature Review. Βλέπετε ότι όσον αφορά στις εκβάσεις, πρώτο-πρώτο είναι το cardiovascular και έπεται το υπατικό, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που έχουν προχωρημένη υπατική νόσο, και επισημαίνω ότι η αντιμετώπιση εν τέλει στηρίζεται στην τροποποίηση του lifestyle, σε υγειονοδυτικά μέτρα και σε φάρμακα τα οποία δεν θα τα διαβάσω, επηρεάζουν τις διάφορες συνιστώσεις του μεταβολικού συνδρόμου και για τα οποία είστε γνώστες ίσως περισσότερο από εμένα. Θα αποφύγω να αναφέρω λοιπόν αυτά τα φάρμακα, αυτή τη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Θα αποφύγω επίσης, διότι θεωρώ ότι είναι αρκετά ειδικό για το ακροατήριο, να αναφερθώ στα φάρμακα τα οποία εμπολής είναι σε ερευνητικό επίπεδο, που αντιμετωπίζουν την υπαθική νόσο αυτή καθεαυτή, και αυτά υποδηλώνονται από τα κίτρινα ορθογόνια σε αυτό το σχεδιάγραμμα, και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε συσχετήσεις με θεραπευτικές προεκτάσεις που πιθανώς εσείς, οι γιατροί των καρδιακιακών νοσημάτων, θα συναντήσουν στην καθημερινή τους κλινική πράξη. Μια αναφορά λοιπόν στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, που όπως είναι πρόδειλο από αυτά που έχω προειπεί, είναι πάρα πολύ συχνό να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με NAFLD. Η προφυλακτική της χρήση καθορίζεται κυριότερα, να πω, από την παρουσία των κλασικών παραγόντων κινδύνου παρά από την NAFLD. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε τον αιμορραγικό κίνδυνο, που εξαρτάται από τη βαρύτητα της υπατοπάθειας. Σημαντικά κριτήρια για αυτό είναι ο αριθμός των αιμοπεταλίων και το μέγεθος των εισοφαγικών κυρσών στην περίπτωση που μιλάμε για κυρωτικούς ασθενείς. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ερευνητικό πειραματικό επίπεδο, όπως βλέπετε στο πρώτο μπούλετ αυτής της διαφάνειας, φάνηκε να ελαττώνει τη στεάτωση και την ενεργότητα της νόσου, καθώς και την ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκίνου. Μάλιστα, η χρήση της έχει συσχετιστεί με μειωμένη πιθανότητα ανάπτυξης υπατικής ίνωσης σε ασθενείς με NAFLD και συνυπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο. Βλέπετε λοιπόν ότι εκτός από την ασφάλεια έχουμε και κάποια πρόδρομα μεν, αλλά υπαρκτά δεδομένα βοήθειας της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στους ασθενείς με NAFLD. Ένα σχόλιο για την υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με NAFLD συμπεριλαμβανομένων των κυρωτικών στην οξία φάση θρομβωτικών επεισοδίων. Και εδώ να πούμε ότι η χρήση της είναι ασφαλής, λαμβάνοντας υπόψη τους γνωστούς περιορισμούς του φαρμάκου. Και εδώ, όπως και στην περίπτωση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, έχουμε δεδομένα, αρκετά ισχυρά θα τα χαρακτήριζα, μολονότι είναι σε ερευνητικό επίπεδο, ότι η προφυλακτική χρήση σε ασθενείς με προχωρημένη κύρωση μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση εξέλιξης της νόσου και αυξημένη υποβίωση. Ξανά τη συσχέτιση ενός φαρμάκου, το οποίο κανείς θα το χαρακτήριζε εντός εισαγωγικών καρδιαγγειακό, πώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τη λειτουργία του ύπατος σε καθημερινό επίπεδο. Κλασική αντιπυκτική αγωγή. Η χρήση της είναι επίσης ασφαλής, ακόμα και σε κυρωτικούς ασθενείς με επαρκή πυκτικό μηχανισμό, και βλέπετε τι σημαίνει επαρκής πυκτικός μηχανισμός. Πλέον υπάρχουν αρκετά δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας και των DOACs, και μάλιστα μετα-αναλύσεις πλέον που επιβεβαίωσαν ότι τα DOACs δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας σε σχέση με τα κλασικά αντιπυκτικά σε ασθενείς με κύρωση. Ένα διάγραμμα για τη χρήση όλων αυτών των φαρμάκων δείχνει ότι υπάρχει ασφάλεια. Στην περίπτωση που δεν έχουμε κυρωτικούς ασθενείς, δεν τίθεται κανένα θέμα, και σας έδειξα κάποια ερευνητικά δεδομένα ότι μπορεί να είναι και χρήσιμα στην εξέλιξη επατοπάθειας στα φάρμακα αυτά. Στην περίπτωση που έχουμε κυρωτικούς, θα πρέπει να ελέγξουμε τον αριθμό των αιμοπεταλίων και το μέγεθος των κυρσών, και φυσικά
την υπατική λειτουργία και ένα τέτοιο σκορ εύκολο στη χρήση και από εσάς είναι το Child Q, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος της διαφάνειας. Στην περίπτωση που έχουμε Child QA, καλά αντιρροπούμενους κυρωτικούς ασθενείς, δεν τίθεται κανένα θέμα. Στην περίπτωση που έχουμε Child QB, θα πρέπει με προσοχή να χρησιμοποιούμε τα DOACs, τα οποία απολύτως αντεδείκνυνται σε προχωρημένους κυρωτικούς ασθενείς Child QC. Σιγά σιγά καταλήγω, κυρίες και κύριοι, και δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην αντιμετώπιση, επιγραμματικά βεβαίως, στην αντιμετώπιση της NAFLD, Παύλα ΝΑΣ. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε σε αυτό το διάγραμμα που προκύπτει από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος προς τους ασθενείς, πρακτικές τις οποίες και εσείς συστήνετε στους ασθενείς σας. Μεσογειακή δίαιτα, καλή δίαιτα, έχουμε ως πρότυπο εμείς τη μεσογειακή δίαιτα. Φυσική άσκηση με τα προτινόμενα όρια, όπως βλέπετε στο μέσο της διαφάνειας, και αποφυγή συσκευασμένων τροφών, αποφυγή τροφών με γλυκαντικές ουσίες που απολύτως αντεδείκνυται σε αυτούς τους ασθενείς. Όσον αφορά στην θεραπευτική φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΝΑΣ, δεν έχουμε πολύ καλά όπλα να παλέψουμε. Η βιταμίνη Ε έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Όταν έχουμε διαβητικούς ασθενείς, θα πρέπει να επιλέξουμε καλύτερα κάποια φάρμακα εναντί άλλων και παραθέτω εδώ, επικαλούμενος την διαφάνεια αυτή, επικαλούμενος τις συστάσεις των διαβητολόγων. Πιογλυταζόνη λοιπόν και GLP-1 ανάλογα θα πρέπει να προτιμηθούν λόγω των ευεργετικών δράσεων, των ισχυρών ενδείξεων που έχουμε ότι τα φάρμακα αυτά είναι ευεργετικά στη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Μεταξύ δε αυτών η σεμαγλουτίδη έχει τα ισχυρότερα δεδομένα. Ασθενείς με προχωρημένο σταδίο υπατική νόσο μπορούν να ωφεληθούν από την ένταξή τους σε κλινικές μελέτες και εδώ σας δείχνω τον πίνακα των φαρμάκων που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή σε μελέτες φάσης 3. Όσον αφορά στην NAFLD, ορισμένα από αυτά τα φάρμακα είναι απολύτως ερευνητικά, αναγνωρίζεται όμως κάποια τα οποία έχουν σαφή συσχέτιση με τα καρδιολογικά νοσήματα. Επισημαίνω τη σεμαγλουτίδη, επισημαίνω το λανιφίμπρανορ που μπορεί να μην είναι εμπορικά διαθέσιμο, παρόλα αυτά είναι ένας PPA πανάγωνιστής. Καταλήγω λοιπόν, αγαπητοί πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, με τα καταληκτικά μου σχόλια. Νομίζω ότι σας έπεισα ότι η NAFLD και τα καρδιαλικά νοσήματα συσχετίζονται με σαφήνεια σε επίπεδο τόσο επιπολασμού αλλά και εκβάσεων, πιθανώς δε να συνδέονται και αιτιολογικά. Σας έδειξα κάποια δεδομένα για αυτό. Η συσχέτιση αυτή διέπεται από κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που δεν αφορούν μόνο στους κοινούς προδιαθετικούς παράγοντες, ότι τα δύο νοσήματα έχουν αυξημένη πιθανότητα υπέρτασης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επεκτείνονται και στην επίδραση των δύο οντοτήτων στο ενδοθήλιο και τον πυκτικό μηχανισμό. Όσον αφορά δε στην αντιμετώπιση των δύο παθήσεων, υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία σε κλινικό επίπεδο, ενώ παράλληλα προσφέρεται και το έδαφος και το ερευνητικό υπόβαθρο για τη δοκιμή κοινών θεραπευτικών προσεγγίσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική η ομιλία του κυρίου Συνάκου. Διεκπαιρωτική, σαφή. Είδαμε ότι πραγματικά η συσχέτιση είναι πολύ μεγάλη ανάμεσα στις δύο νόσους. Εγώ θα μείνω και θα σχολιάσω το τελευταίο. Το γεγονός ότι πριν φτάσουμε να έχουμε όλα τα προβλήματα, ίσως είναι αυτό που είπατε. Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση και τον τρόπο ζωής μας. Μεσογειακή διατροφή. Γιατί η άσχηση διατροφή και γενικότερα όλος ο τρόπος αυτός νομίζω ότι μπορεί και υποκαθιστά οποιοδήποτε φάρμακο εν αντιθέσει με τα φάρμακα τα οποία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν και να επικαταστήσουν την άσχη διατροφή. Εγώ σας δώσω συγχαρητήρια. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ομιλία σας. Να ρωτήσουμε αν κάποιος θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ποιος? Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, αν δεν υπάρχει κάποιος από το ακρατήριο, για να μην πάρω το λόγο στον κύριο Συνάκου. Θέλει να κάνει μια ερώτηση ο Στεφάνου και μετά μιλάμε. Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Συνάκου. Ευχαριστώ. Που ήθελα να κάνω, η ερώτηση μάλλον που ήθελα να σα κάνω. Μας είπατε πάρα πολύ ωραία ότι η διάγνωση του συνδρόμου του NFLPD μπαίνει κατά βάση με την MRI και ενδεχομένως με την βιοψία. Ήθελα να σα ρωτήσω αν υπάρχει κάποια διασύνδεση ανάμεσα στις βιοχημικές εξετάσεις και το σύνδρομο, εάν δηλαδή με τις βιοχημικές εξετάσεις κυρίως τις συμπαντικές και κατά κύριο λόγο με την άμαξη και δευτερογόνωση με τις τρασαμινάζες. Αν έχουμε κάποια διασύνδεση ή κάποια υποψία ότι πρέπει να κατευθύνουμε τον άνθρωπο προς εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Είναι κλινικό το ερώτημα και πρέπει να απαντήσουμε. Σαφώς και υπάρχει συσχέτιση, αλλά η ευαισθησία αυτής της
ας την πούμε, μεθόδο ή καλύτερα θα έλεγα της προσέγγισης για τη διάγνωση του νοσήματος είναι χαμηλή. Δηλαδή, απαραίτητος όλοι οι ασθενείς με αυξημένα υπατικά ένζημα και αφού έχουμε αποκλείσει άλλα υπατικά νοσήματα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να έχουμε αποκλείσει άλλα υπατικά νοσήματα, απαραίτητος η αύξηση των υπατικών ενζήμων δεν υποδηλώνει ναφλητή. Και ανάποδα, έχουμε αρκετούς ασθενείς με ναφλητή, οι οποίοι μάλιστα έχουν εξελικτική νόσο και οι οποίοι έχουν φυσιολογικά υπατικά ένζημα. Βεβαίως και υπάρχει συσχέτιση, βεβαίως και είναι ένας από τους παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη για πιθανότητα εξέλιξης νόσου, δηλαδή όταν έχουμε αυξημένα υπατικά ένζημα, είναι πιο πιθανό ότι αυτός ο ασθενής μπορεί να έχει εξέλιξη. Βεβαίως και το λαμβάνουμε υπόψη και καλά, αν κατάλαβα σωστά, υπονοήσατε ότι ορισμένοι έχουν μόνο γάμα-GT. Συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν έχει, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην κλινική πράξη, αλλά επίτηδες θέλησα να βάλω στην αρχή αυτή τη διαφάνεια για να πω ότι λέγκε άρτης η σωστή προσέγγιση είναι μέσω των τρόπων που έδειξα. Και άλλον έναν που δεν ανέφερα, αν και δεν είναι τόσο καλά σταθμισμένος, η βαθμολόγηση της ποσότητας του λίπους μέσω της τεχνικής της ελαστογραφίας με το συγκεκριμένο μηχάνημα Fibroscan, που ποσοτικοποιεί επίσης το λίπος. Ποσοτικοποιεί και όχι η αναφορά, χωρίς να θέλω να θίξω τους συναδέλφους ακτινολόγους, χωρίς να δεν μας αρκεί η αναφορά υπείου μετρίου βαθμού, θέλουμε ποσοτικοποίηση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαλακία, να κάνει το σχολείο και να προσφωνήσει στον επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγω της πολύ ουσιαστικά στενής συσχέτισης ανάμεσα στη λιπόδη διήθηση και και τα καρδιαγγειακά, αντιλαμβάνεστε ότι ο δικός μας ρόλος πολύ συχνά συμπεριλαμβάνει τη χορήγηση υπολιποδημικών φαρμάκων. Θα ήθελα εδώ το σχόλιο σας, διότι κυρίως για τις στατίνες που έχουν έτσι, ένα βαθμό υπατοτοξικότητας, αν υπάρχουν περιορισμοί, αν υπάρχει κάποια προτίμηση σε κάποια φαρμακευτική αγωγή, σε ασθενείς που εμείς και λόγω της λιποδίσης θεωρούμε ότι είναι υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και οφείλουμε να χορηγήσουμε υπολιποδημική θεραπεία. Πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Ευχαριστώ για το ερώτημα και αυτό απολύτως κλινικό. Θα πρέπει να καταγραφεί οποιοδήποτε ενδυασμός παραμένει ενδεχομένως στους γιατρούς που βλέπουν ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι στατίνες είναι απολύτως ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένας ενδυασμός ακόμα και σε ασθενείς με προχωρημένη υπατική νόσο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν πρόσφατα παραβρέθηκα σε ένα αντίστοιχο φόρουμ όπου οι γιατροί της αθυροσκλήρωσης και όχι εγώ λέγανε ακριβώς τα ίδια λόγια που σας λέω εγώ με σαφήνεια και ένταση. Άρα δεν υπάρχει κανένας ενδυασμός για τη χρήση αυτών των φαρμάκων, ότι υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση όσον αφορά στο είδος της στατίνης. Υπάρχουν μάλιστα πειραματικά δεδομένα ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να έχουν και βοήθεια στην κύρωση. Επίσης, υποθέτω ότι γνωρίζετε την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν αυτά τα φάρμακα ως θεραπευτική παρέμβαση στους ασθενείς με ναφλητή. Αυτό δεν το κάνουν, δεν έχουν βελτίωση δηλαδή οι πατοπαθείς, αλλά είναι απολύτως ασφαλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την εισήγησή σας και να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παπαστεφάνου, καρδιολόγο από τον Αγίο Παύλο της Θεσσαλονίκης, να μας μιλήσει για νεότερα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο ζωής και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μας έχετε ξαφνιάσει άλλη μια φορά ευχάριστα με την επιλογή του συνεδρίου. Πάρα πολύ επιτυχημένη επιλογή. Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση καταρχάς και κατά δεύτερο λόγο να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνεδριό μας. Το θέμα της σημερινής εισήγησης, όπως προαναφέρθηκε, αφορά τον τρόπο ζωής και την καρδιακή νόσο. Θεωρείται γνωστό ότι η καρδιακή νόσος περιλαμβάνει τόσο αγγεία στόχος, όπως είναι η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, αλλά σε αυτήν την ευρεία νόσο συμπεριλαμβάνονται η στεφανία νόσος και η καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία προκαλείται από τη στεφανία νόσο, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως επίσης και η περιφερειακή αγγειακή νόσος. Θεωρείται γνωστό ότι τα νοσήματα του καρδιαγγειακού αποτελούν την υπαριθμόν ένατη θανάτου παγκοσμίως. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον κάτι λιγότερο από 18 εκατομμύρια θάνατοι συνέβησαν την χρονιά του 2015, κάτι που αντιπροσωπεύει περίπου το 31% των παγκόσμιων θανάτων. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις πρόσφατες, με καινούρια στο 2021, όσον αφορά την προσέγγιση των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.
Βλέπουμε στη διαφάνεια ότι έχουμε ορισμένους από τους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, όπως είναι η δυσλιπιδεμία, και είναι παράγοντες οι οποίοι κατά βάση αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά. Βλέπουμε όμως από μετανάλυση διαφόρων μελετών ότι η συμμόρφωση των ασθενών μας στην αντιμετώπιση, ανεξάρτητα το φάρμακο το οποίο λαμβάνουν, είτε είναι δηλαδή κάποια στατίνη, είτε είναι αντιπερταθικό φάρμακο, είτε είναι ασπιρίνη, είτε αντιδιαβητικά δισκία, η συμμόρφωση είναι εξαιρετικά χαμηλή και κυμαίνεται γύρω στο 60%. Αυτό βέβαια οφείλεται σε μια πλειάδα παραγόντων που βλέπουμε στο δεξί φάσμα της διαφάνειας. Μπορεί να ευθύνεται η πολυφαρμακία, μπορεί να οφείλεται η πολυπλοκότητα των σχημάτων. Αυτά μπορούν να αρθούν όμως με την αντικατάσταση από το πολυφάρμακο. Οι άλλες όμως όλες παράμετροι, και ακόμα αναφέρομαι και στη τελευταία της οικονομικής στοιχείας, δεν θα πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες απόψεις και μήπως όχι μόνο η φαρμακευτική παρέμβαση ή και οι επιβατικές αντιμετωπίσεις θα πρέπει να οδηγηθούν σε ένα πιο κεντρικό έλεγχο με την αλλαγή του τρόπου ζωής. Και αυτό δεδομένου ότι όλοι οι παράγοντες κινδύνου που βλέπουμε στη διαφάνεια είναι τροποποιήσιμοι. Κατά συνέπεια, έχει μεγαλύτερη ισχύ αυτό το οποίο αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει σαν πρώτο μέτρο το πλέον αποτελεσματικό για την μείωση δυνητικά του κινδύνου την διακοπή του καπνίσματος. Σε οποιαδήποτε κατηγορία ασθενών και αν αναφερόμαστε, είτε στους φαινομενικά υγιείς, σε όλο το ηλικιακό φάσμα, κάτω των 50 ετών, σε λίγο μεγαλύτερους, σε λίγο πάνω από τους 70, σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερονεμία, σε ασθενείς με ζαχαρόδιαβήτη τύπου 2, είτε έχουν βλάβη στα όργανα στόχος, είτε δεν έχουν βλάβη στα όργανα στόχος, τότε κοινή συνισταμένη όλων αυτών των προληπτικών μέτρων αφορά τη διακοπή του καπνίσματος. Σαφώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία θεωρεί με ένδειξη 1α τη διακοπή του καπνίσματος σαν το κυρίαρχο βήμα για τον περιορισμό της καρδιαγγειακής νόσου, δεδομένου ότι το κάπνισμα αποτελεί έναν ισχυρό και ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα κινδύνου για πρόκληση αθυροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου. Η δικαιολογία ότι με τη διακοπή του καπνίσματος μπορεί να αυξηθεί το σωματικό βάρος, ακόμα και έτσι να είναι, φαίνεται, όπως θα δείξουμε στις επόμενες διαφάνειες, ότι το όφελος το αποκομίζουν πάντα οι ασθενείς οι οποίοι διακόπτουν το κάπνισμα. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία στη συγκεκριμένη διαφάνεια ότι ακόμα και τα άτομα τα οποία έχουν, εδώ βλέπουμε την αναλογία κινδύνου για πρόκληση καρδιαγγειακού θανάτου, σε συνδυασμό πάντα με τα έτη διακοπής του καπνίσματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα άτομα τα οποία έχουν διακόψει το κάπνισμα έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε σύγκριση με τα άτομα τα οποία είναι ενεργείς καπνιστές. Και η κάτω μπάρα δείχνει ουσιαστικά τα άτομα τα οποία δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει και στο δεύτερο πάνελ δεξιά, όπου βλέπουμε πάλι την αναλογία κινδύνου για πρόκληση καρδιαγγειακού θανάτου σε συνδυασμό πάντα με τα χρόνια διακοπής του καπνίσματος και πάντα στην εξαετία με την αύξηση του σωματικού βάρους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι, μπορεί να έχουμε αυξημένο σωματικό βάρος, όμως ο κίνδυνος για τα άτομα τα οποία έχουν διακόψει το κάπνισμα είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τα άτομα τα οποία συνεχίζουν να καπνίζουν. Και στα δύο κάτω πάνελς έχουμε την ίδια εικόνα στατιστικά, η οποία οφείλεται σε αναλογία κινδύνου από θάνατο κάθε αιτιολογίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαβίου αθυροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος επωφελείται από την διακοπή του καπνίσματος ακόμα και σε φαινομενικά υγιή άτομα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και το οποίο ισχύει για χώρες με χαμηλό και μέτριο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σημειωτέν ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνει σε αυτή τη λίστα των κρατών, με συνδυασμό κάποιων παραμέτρων, όπως είναι μεταξύ των άλλων η συστολική αρτηριακή πίεση, το φύλλο, η ηλικία και τα επίπεδα της non-HDL χοληστερόλης. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις γυναίκες το όφελος από την διακοπή του καπνίσματος σε πρώιμη ηλικία συνεχίζει να υφίσταται μέχρι την ηλικία περίπου των 75 ετών, ενώ για τους άνδρες συνεχίζει να υφίσταται μέχρι λίγο μικρότερη ηλικία και αυτό είναι το όφελος το οποίο θα αποκομίσουν χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Και κάτι τελευταίο που θα αναφερθώ για το κάπνισμα, δεδομένου ότι ακολουθεί ένα άλλο πάνελ, ουσιαστικά μόνο για το κάπνισμα, είναι μια τεχνική η οποία αναπτύσσεται και εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ουσιαστικά είναι η παρέμβαση διαρκείας 30 δευτερολέπτων, όπου εντοπίζονται οι καπνιστές, ακολουθούν συμβουλές οι οποίες δίνονται στην ομάδα αυτή των καπνιστών και προσπαθούν φυσικά με κάποιους τρόπους να βοηθήσουν τα άτομα αυτά. Συνεχίζοντας λοιπόν τις παρεμβάσεις τις οποίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία στην βελτιστοποίηση του τρόπου ζωής, αναφέρεται στη σωματική δραστηριότητα. Πράγματι, έχει ένδειξη 1α η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας για όλα τα άτομα σε ήπια σωματική άσκηση διάρκειας 150 έως 300 λεπτών σε εβδομαδιαίο επίπεδο ή σε άσκηση λίγο πιο έντονη σε χρονικά όρια τα οποία κυμαίνονται από 75 έως 150 λεπτά πάντα σε εβδομαδιαίο επίπεδο ή κάποιον ισοδύναμο συνδυασμό αυτών των δύο ειδών ασκήσεων οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν στη μείωση της θνητότητας κάθε αιτιολογίας, στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και θνητότητος και νοσηρότητος. Ένας άλλος συνδυασμός είναι, εφόσον τα άτομα αυτά αδυνατούν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς άσκησης, να συστήσουμε κάποια πιο ήπια άσκηση σε μικρότερα χρονικά όρια. Πάντως, αυτό είναι ανάλογα με τις ικανότητες τις οποίες έχει το κάθε άτομο και την κατάσταση υγείας της οποίας βρίσκεται. Συνιστούμε όμως οπωσδήποτε την μείωση της καθιστικής ζωής και ουσιαστικά την ενασχόληση με κάποιες ήπιες μορφές άσκησης προκειμένου να μειώσουμε την θνητότητα κάθε αιτιολογίας, το καρδιακό κίνδυνο και την νοσηρότητα. Μία άλλη εναλλακτική μέθοδος είναι η αύξηση της άσκησης με αντίσταση. Είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ευωδώνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και προτείνεται ο συνδυασμός τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση κατά 2 φορές τουλάχιστον. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην αντίθετη άκρη του Ατλαντικού Ωκεανού η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία έχει δείξει ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης περνά τουλάχιστον πάνω από 7 ώρες την ημέρα σε καθιστική ζωή. Ο στόχος αυτών της καρδιολογικής εταιρείας είναι να μειωθεί η καθιστική ζωή, να μειωθούν αυτές οι ώρες και αντίθετα να αυξηθούν οι δραστηριότητες της ήπιας σωματικής άσκησης ή ακόμα και της έντονης σωματικής άσκησης. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε χαρακτηριστικά κάποια ταξινόμηση της φυσικής δραστηριότητας ανάλογα με την ένταση, χωρίζεται σε ήπια, ελαφριά, μέτρια και πιο έντονη σωματική άσκηση, βαθμολογείται με τα γνωστά μας μεταβολικά ισοδύναμα, τα METS, και βλέπουμε δεξιά σε κάθε κατηγορία από κάποιο είδος φυσικής δραστηριότητας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην σωματική άσκηση, στο περπάτημα στην προκειμένη περίπτωση και στην θνητότητα κάθε αιτιολογίας, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Βλέπουμε λοιπόν από την μετανάλυση αυτών των 13 μελετών στο πάνελ ότι έχουμε μια μετατόπιση της εκτύπησης προς τα αριστερά, κάτι που σημαίνει ότι η σωματική δραστηριότητα μειώνει την ολική θνητότητα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να συνταγογραφήσουμε την φυσική δραστηριότητα εξατομικευμένα με βάση τη συχνότητα, την ένταση, τον χρόνο, τη διάρκεια δηλαδή, τον τύπο και την εξέλιξη. Εφόσον γίνουν αυτά, θα πρέπει να καθορίσουμε τον στόχο, να επαναξιολογήσουμε τους στόχους, να αυτοπαρακολουθηθεί ο άρρωστος και να ανατροφοδοτηθεί. Εάν γίνουν όλα αυτά κάτω από αυτό το πρίσμα, τότε μόνο οι συγκεκριμένες συνταγογραφήσεις θα έχουν νόημα και θα είναι βιώσιμες και επωφελείς για τον ασθενή μας. Η χρήση κάποιων gadget, όπως είναι τα βηματόμετρα, είναι συσκευές οι οποίες είναι δυνατόν να βοηθήσουν την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, είναι συσκευές οι οποίες θα βοηθήσουν στην ελάττωση του σωματικού βάρους, είναι όμως συσκευές οι οποίες είναι γενικά αναξιόπιστες, δεδομένου ότι δεν μπορούν να μας προσδιορίσουν ακριβώς τον δίκτυο όγκου άσκησης. Και αυτό έχει να κάνει με ένα αυθαίρετο όριο των 10.000 βημάτων, που εάν είναι πιο ποιοτικά μπορεί να είναι και λιγότερα και να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Μία άλλη παρέμβαση η οποία προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει να κάνει με τη διατροφή και το αλκοόλ. Εδώ θεωρείται και αυτή η παράμετρος ένδειξη 1α, δεδομένου ότι μια υγιεινή διατροφή θεωρείται ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση της πρόληψης, ουσιαστικά της καρδιαγγειακής νόσου.
Βλέπουμε στο δεξί τμήμα της διαφάνειας τη διατροφική πυραμίδα. Πρέπει να υιοθετήσουμε την μεσογειακή διατροφή ή κάποια παρόμοια διατροφή, προκειμένου να μειώσουμε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Χρειάζεται να αντικαταστήσουμε τα κορεσμένα λιπαρά με μόνο ακόρεστα ή πολυακόρεστα λιπαρά, προκειμένου να μειώσουμε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Συνιστάται να μειώσουμε την πρόσληψη άλατος κάτω από τα 5 γραμμάρια ημερησίως, προκειμένου να μειώσουμε την αρτηριακή πίεση και κατά συνέπεια τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Προτείνεται να επιλέξουμε ένα μοντέλο διατροφής περισσότερο φυτικό, το οποίο να είναι πλούσιο σε ίνες, να περιλαμβάνονται δημητριακά ολικής άλεσης, υδατάνθρακα, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, όπως επίσης και ξηρή καρπή. Συνιστάται ο περιορισμός του αλκοόλ σε εβδομαδία βάση κάτω από τα 100 γραμμάρια εβδομαδιαίως. Συνιστάται η πρόσληψη του ψαριών, κατά προτίμηση λιπαρά ψάρια, όπως είναι οι σαρδέλες, όπως είναι ο σολομός, ο τόνος κλπ. Ο περιορισμός του κόκκινου κρέατος και φυσικά ο περιορισμός της κατανάλωσης, της πρόληψης ζάχαρης και των φρουτοχυμών. Βλέπουμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά τι θα συμβεί εάν αντικαταστήσουμε τα κορεσμένα λιπαρά με ισοθερμιδικές προσθήκες άλλων τύπων λιπών. Όπως βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια, για παράδειγμα, εάν αντικαταστήσουμε, αν προσθέσουμε κατά 5% μονοακόρεστα λιπαρά ή 5% πολυακόρεστα λιπαρά, τα ωφέλη τα οποία θα αποκομίσουμε από τη μείωση της στεφανίας νόσου αγγίζει το 10, 15 και 25% περίπου. Πολύ μικρότερα ωφέλη θα προκύψουν εάν προσθέσουμε κάποιους υδατάνθρακες ολικής άλεσης, έστω σε 5%. Το όφελος που θα αποκομίσουμε αγγίζει το 10% της μείωσης στεφανίας νόσου. Αντίθετα, η προσθήκη των τρανς λιπαρών, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθούν στη σημερινή διατροφή, δεδομένη τη βιομηχανική επανάσταση των τροφίμων, βλέπουμε ότι 2% μόνο προσθήκη αυτού του είδους των λιπαρών μπορεί να αυξήσει δυσανάλογα τον κίνδυνο στεφανίας νόσου ακόμα και 15%. Όσον αφορά τα μέταλλα και βιταμίνες, εδώ μας ενδιαφέρει προστίσως το νάτριο και δευτερευόντως το κάλιο. Θεωρείται γνωστό ότι στις δυτικού τύπου κοινωνίες η κατανάλωση άλατος έχει αυξηθεί πάρα πολύ, φτάνει τα 9 με 10 γραμμάρια ημερησίως, όταν η συνιστόμενη δοσολογία είναι τα 5 γραμμάρια και η βέλτιστη τα 3 γραμμάρια. Έτσι λοιπόν, εάν ακολουθήσουμε μία δίαιτα φτωχή σε νάτριο, τότε τα ωφέλη τα οποία θα αποκομίσει ένας υπερτασικός ασθενής είναι γύρω στα 6 χιλιοστά σύλλησης υδρογύρου όσον αφορά τη συστολική πίεση. Και για έναν μη υπερτασικό άτομο, ένα φυσιολογικό άτομο, ουσιαστικά η μείωση της αρτηριακής πίεσης που θα γίνει μόνο με την διαιτητική παρέμβαση θα αγγίζει τα 2 χιλιοστά στήλης υδρογύρου. Η περίφημη DAS δίαιτα μας δείχνει εδώ στο σχήμα ότι τόσο η συστολική και όσο η διαστολική πίεση θα έχουν εντυπωσιακά χαμηλά νούμερα και κατά συνέπεια το όφελος θα το αποκτήσουμε από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Όσον αφορά το κάλιο, αυτό φαίνεται ότι προσλαμβάνεται περισσότερο με τα φρούτα και τα λαχανικά. Κατά συνέπεια, ευωδώνεται η προσπάθεια της διαιτητικής παρέμβασης, δεδομένου ότι η προσθήκη αυτή θα έχει επωφελή αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Με τις βιταμίνες δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στατιστικώς σημαντικό. Τι συμβαίνει τώρα με την πρόσληψη των φυτικών ινών? Βλέπουμε ότι για κάθε 7 γραμμάρια πρόσληψη φυτικών ινών, το όφελος που αποκομίζουμε είναι γύρω στα 9% μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Μεγαλύτερη πρόσληψη 10 γραμμαρίων το 24ωρο, έχουμε 16% μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, μείωση επίσης των επιπέδων της γλυκόζης και των τριγλυκερίδιων. Βλέπουμε επίσης στο πάνελ τα αποτελέσματα πάρα πολλών μελετών που δείχνουν ότι έχουμε μετατόπιση της εκτίμησης προς τα αριστερά προς όφελος των ατόμων δηλαδή, που προσλαμβάνουν φυτικές ίνες. Ποιο είναι το όριο το οποίο θα πρέπει να σεβαστούμε? Βλέπουμε ότι η προσθήκη σε δίαιτες υψηλού βαθμού λήψης φυτικών ινών, που θεωρείται η βέλτιστη στα 20 έως 30 γραμμάρια ημερησίως, εάν ακολουθήσουν μεγαλύτερες δίαιτες, φαίνεται ότι μάλλον επιτυγχάνουν άλλο όφελος, αλλά βλέπουμε ότι τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι ιδιαίτερα ρεά, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να αξιολογηθούν πάρα πολύ σωστά τα αποτελέσματα τα οποία φαίνονται στο διάγραμμα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα φρούτα και τα λαχανικά.
θεωρείται ότι η τέλεια ποσοτική πρόσληψη ανταποκρίνεται σε 4 μερίδες το 24ωρο. Βλέπουμε ότι έχει μια μορφή καμπύλης J και ότι μετά τις 4 μερίδες το όφελος, όσο και περισσότερες μερίδες και να καταναλώσουμε, δεν φαίνεται να κερδίζουμε κάτι το ιδιαίτερο. Τι συμβαίνει με τους ξηρούς καρπούς και κατά προτίμηση τους ανάλωτους ξηρούς καρπούς? Βλέπουμε ότι 30 γραμμάρια πρόσληψη ημερησίως σε ξηρούς καρπούς ανάλωτους δίνει κάποιο εντυπωσιακό ποσοστό μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου σε 30%. Το πάνελ νούμερο 3 δείχνει αυτή τη μείωση, η οποία όμως δεν είναι γραμμική. Τι συμβαίνει με την ολική θνητότητα και την κατανάλωση αλκοόλ? Είπαμε στην αρχή ότι τα 100 γραμμάρια εβδομαδίως θεωρείται ότι είναι το όριο. Βλέπουμε πραγματικά ότι έτσι συμβαίνει και ότι πάνω από τα 100 γραμμάρια σε εβδομαδία κατανάλωση έχουμε αύξηση της ολικής θνητότητας. Το ίδιο συμβαίνει και σε άτομα τα οποία κινδυνεύουν από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ίδιο συμβαίνει και σε άτομα που πάσχουν από στεφανία νόσο εκτός από το έμφραγμα του μυοκαρδίου, στην καρδιακή ανεπάρκεια, όπως επίσης και στη θανατηφόρο υπερτασική νόσο και το θανατηφόρο ανέβρισμα της αορτής. Ενώ αντίθετα, όσον αφορά το έμφραγμα του μυοκαρδίου, υπάρχει μία, στο δεύτερο πάνελ που βλέπουμε στο πάνω μέρος της διαφάνειας, βλέπουμε ότι υπάρχει μία αρνητική λογαριθμική σχέση. Και τελειώνω με την καρδιακή αποκατάσταση, η οποία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζουμε. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ επιστημονικό, ένα πρόγραμμα στο οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα, εκτός από τους καρδιολόγους, και άλλες μορφές επαγγελματιών υγείας, μεταξύ των οποίων φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, γυμναστές, και οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδεύουν τον άρρωστό μας, θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα αυτά τα πρωτόκολλα όσο γίνεται νωρίτερα μετά την εμφάνιση του καρδιακικού συμβάντος. Και όπως βλέπουμε στην τελευταία διαφάνεια που έχω στην εισήγησή μου, βλέπουμε ότι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι υποβάλλονται σε καρδιακή άσκηση, σε καρδιακή αποκατάσταση, βλέπουμε ότι έχουν όφελος τόσο όσον αφορά την ποιότητα ζωής στο πάνω μέρος της διαφάνειας, όσο και στην ικανότητα για άσκηση στους 12 μήνες. Βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις μεταφέρονται αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, στο κάτω και πάνελ, και στο κάτω πάνελ, και βλέπουμε ότι το όφελος το έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαστεφάνου, εξαιρετικές πληροφορίες. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά και να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και να σταματήσουμε κι εμείς μόνο να λέμε στους ασθενείς μας, αλλά να κάνουμε κι εμείς πράξεις, αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Θέλει ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Παπαδόπουλος, να κάνει μια ερώτηση και μετά να προσφωνήσουμε τον κύριο Μιχαλακιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαστεφάνου. Πολύ πλήρης η εισήγηση και μέσα στον χρόνο σου ευχαριστούμε, Στέφανε, για άλλη μια φορά. Ας πάρουμε παράδειγμα την πόλη της Θεσσαλονίκης, ξέρεις την παραλία που περπατάει ο κόσμος κτλ. Βλέπουμε πολλοί κόσμος να περπατάει. Το θέμα είναι ότι πόσο γρήγορα περπατάει. Από την καθημερινότητά μας και μιλώντας με τους ασθενείς μας, λένε: «Μα γιατρέ, εγώ περπατάω». Και τους βλέπεις, η πλειονότητα, αν παρακαθίσουμε σε ένα μπαγκάκι και παρατηρήσουμε ότι τους περπατάνε, περπατάνε με μια πολύ αργή ταχύτητα. Αυτό αρκεί τελικά? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να τους ενισχύουμε λίγο την ένταση της άσκησης, αυτό που είπες, πολύ σημαντικό. Και ένα δεύτερο, αυτά τα γκατζετάκια, τα ρολόγια βοήθησαν, κατά τη γνώμη μου, γιατί υπάρχει ένα αριθμό που βλέπουν, αλλά ωστόσο αυτό, όπως έδειξε και πολύ σωστά, δεν αρκεί. Δηλαδή τα 5.000 βήματα ή τα 4.000 βήματα τελικά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ισχύουν όλα αυτά για ένα σχόλιο? Πολύ σωστή η παρέμβαση. Είναι αλληλένδετα και τα δύο ερωτήματα. Δείξαμε το πάνελ με την ταξινόμηση της φυσικής δραστηριότητας σε ελαφριές, ήπιες και πιο έντονες ασκήσεις. Ανάλογα με την ικανότητα και τη φυσική κατάσταση του κάθε ατόμου, θα πρέπει να δρομολογηθεί για να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες ασκήσεις και φυσική δραστηριότητα. Πάντως, επιθυμητό είναι να κάνει 300 τουλάχιστον λεπτά σε εβδομαδία βάση σε χαλαρές έντασης
σωματική δραστηριότητα, αλλά εάν δεν μπορεί, το όφελος φαίνεται ότι το αποκομίζουν από ό,τι λένε, από ό,τι λέει η διεθνή βιβλιογραφία, ακόμα και τα άτομα τα οποία θα φύγουν από την καθιστική ζωή και θα πάνε έστω σε στοιχειώδη άσκηση. Τώρα, τα γκατζετάκια αυτά, ναι, πραγματικά, είναι ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι μία αφορμή για να κάνουμε τα προσωπικά μας ρεκόρ κάθε μέρα και περισσότερο, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι το επιθυμητό για τη σωματική μας δραστηριότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσω στον κύριο Μιχαλακέα, τον συμπροεδρεύοντά μου, να του δώσω όλο τον χρόνο για να μας εξηγήσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά το κάπνισμα και τα υποκατάστατα αυτού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Συμπρόεδρο και ευχαριστώ και για τη δημητική πρόσκληση να είμαι κοντά σας σήμερα, έστω και διαδικτυακά. Και σαν συνέχεια της προηγούμενης ομιλίας που αφορά τις αλλαγές του τρόπου ζωής, καταρχήν, βεβαιότητα μου, βλέπετε τις διαφάνειες, ναι. Ναι, ναι, προχωρήστε. Βλέπουμε τις διαφάνειες, είμαστε εντάξει. Ναι, ναι. Τέλεια, τέλεια. Α, λοιπόν, έτσι θα μιλήσουμε λίγο για τα υποκατάστατα του καπνίσματος. Και μόνο η λέξη υποκατάστατο, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και θα το δούμε στο τέλος της ομιλίας. Δεν θέλω να κουράσω πολύ. Περισσότεροι από εμάς τα γνωρίζουν αυτά. Ξέρουμε ότι το κάπνισμα αποτελεί μια παγκόσμια επιδημία με πολύ σημαντικό συνολικό αριθμό των θανάτων να αποδίδεται σε αυτό. Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως. Και να επισημάνουμε μόνο εδώ ότι και ένα ποσοστό περίπου στο 1 εκατομμύριο μπορεί να οφείλεται και στο παθητικό κάπνισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλες τις παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα του τσιγάρου, παθήσεις του καρδιακιακού συστήματος, των πνευμόνων και κακοήθειες. Και εδώ φυσικά δυστυχώς επιβεβαιώνεται η θέση της Ελλάδας με αρκετά πρόσφατα δεδομένα στον παγκόσμιο χάρτη. Είμαστε μια χώρα που έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό ατόμων που καπνίζουν τσιγάρο. Τώρα, το κάπνισμα του τσιγάρου, ο καπνός μάλλον, περιέχει ένα σύνολο, μια πλειάδα ουσιών που ξέρουμε ότι είναι επιβλαβής. Έτσι. Και οι περισσότερες εξ αυτών παράγονται κατά την καύση του καπνού. Είναι λοιπόν τουλάχιστον 100 ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς. Και βλέπετε ότι αυτό κυρίως γίνεται όταν καίγεται το φύλλο του καπνού σε θερμοκρασίες πάνω των 750 βαθμών Κελσίου. Παρότι για να απελευθερωθούν οι ουσίες αυτές, αρκεί και η πυρόλυση, δηλαδή η θέρμανση του καπνού σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση ανάμεσα στην παραγωγή των ουσιών αυτών, την ποσότητα αν μη τι άλλο, και την καύση του τσιγάρου. Αυτή είναι και η βασική αρχή για τα νεότερα, ας πούμε, προϊόντα καπνού, αυτό που λέμε τα υποκατάστατα του κλασικού τσιγάρου, με τη λογική που βλέπετε ότι έχει διατυπωθεί ήδη από τον ερευνητή, έναν από τους ερευνητές, από τον κύριο Ράσελ, ότι αν και οι άνθρωποι καπνίζουν για την νικοτίνη, που είναι η ουσία που προκαλεί την έξη, και αυτή καθ' αυτή, ναι μεν είναι τοξική για τα αγκαία και το καρδιακιακό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, καταλήγουν να πεθαίνουν όχι από την νικοτίνη αυτή καθ' αυτή, αλλά από τις άλλες ουσίες, εδώ πέρα χαρακτηριστικά από την πίσα, ας πούμε, που υπάρχει μέσα στον καπνό του τσιγάρου, καθότι δεν είναι μόνο η νικοτίνη αυτή που παράγεται και από τον καπνό και εισπνέει ο καπνιστής. Με αυτό το σκεπτικό και αυτή τη λογική έχουν δημιουργηθεί αυτά τα εναλλακτικά προϊόντα απόδοσης νικοτίνης, αποφεύγοντας την πλειονότητα των άλλων ουσιών που περιέχονται στον καπνό. Έτσι λοιπόν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή τα νεότερα προϊόντα θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού έχουν αυτή τη λογική να προσδώσουν την νικοτίνη στον καπνιστή που είναι η εθιστική ουσία, αποφεύγοντας την έκθεση στις άλλες τοξικές ουσίες από το κάπνισμα. Υπάρχουν και τα προϊόντα τα οποία είναι τελείως άκαπνα, όπως είναι αυτό το σνους, το οποίο είναι μασόμενος καπνός, ο οποίος όμως δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας, γι' αυτό και δεν θα επεκταθώ περαιτέρω σε αυτή την ομιλία. Άρα, πρακτικά, θα μιλήσουμε και αυτά τα δύο προϊόντα, για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τα προϊόντα θέρμανσης και ουχή καύσης του καπνού. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εκτός από e-cigarette, θα το βρείτε στην βιβλιογραφία σαν ηλεκτρονικά συστήματα απόδοσης νικοτίνης ή μη νικοτίνης, διότι όπως θα δείτε, πολλά από αυτά μπορεί να μην περιέχουν νικοτίνη. Είναι μια μεγάλη ομάδα προϊόντων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ετερογενής όσον αφορά την κατασκευή και όσον αφορά τα συστατικά που περιέχουν, τα οποία ουσιαστικά παράγουν έναν ατμό, γι' αυτό και αυτοί που τα χρησιμοποιούν ουσιαστικά χαρακτηρίζουν σε αυτούς τους ατμιστές και όχι καπνιστές. Η βασική δομή λειτουργίας όλων αυτών των συσκευών είναι πάνω κάτω η ίδια και η έκθεση στα συστατικά του αερολύματος εξαρτάται από 4 παράγοντες. Το ένα είναι το υγρό που θα χρησιμοποιηθεί, το οποίο όπως θα δούμε μπορεί να είναι εξαιρετικά ετερογενές και πολλοί μάλιστα τα κατασκευάζουν από μόνοι τους. Το άλλο είναι τα υλικά της κατασκευής και η ηλεκτρική γεννήτρια που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει το αερόλυμα και τέλος τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατμιστή. Ας τα δούμε λίγο αυτά τα
χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Καταρχήν, αυτό το υγρό που χρησιμοποιείται μέσα σε αυτές τις συσκευές είναι εξαιρετικά ετερογενές. Περιέχει πάντα κάποιες ουσίες οι οποίες σταθεροποιούν το υγρό αυτό, νερό σε άλλοτε άλλο ποσοστιαίο βαθμό και νικοτίνη κατά κανόνα και κάποιες γεύσεις. Ένα από τα σταθερά συστατικά που υπάρχει προκειμένου να λειτουργήσουν αυτές οι συσκευές είναι η προπυλενική γλυκόλη και η γλυκερόλη, όπου είναι ουσίες που σταθεροποιούν την νικοτίνη και τις γεύσεις και ξέρουμε ότι παράγουν καρβονίλια τα οποία είναι τοξικά. Έτσι. Άρα λοιπόν το ένα στοιχείο είναι το υγρό. Να πω όμως ότι στους συστηματικούς ρυθμιστές υπάρχει η τάση να δημιουργούν οι ίδιοι, να ανακατεύουν και να βάζουν άλλοτε άλλα συστατικά μέσα σε αυτά τα υγρά για να ενισχύσουν την απόλαυση. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της συσκευής. Εξ ορισμού υπάρχουν μέταλλα σε αυτά τα υλικά και αν θέλετε και μια ειδοποιώς διαφορά από το κλασικό τσιγάρο είναι ότι κομμάτι αυτών των μετάλλων μπορεί να τα εισπνεύσει τελικώς ο ρυθμιστής από τις αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται όπως είναι το νικέλιο και το χρώμιο, τα οποία είναι τοξικές ουσίες. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το βρούμε στο κλασικό τσιγάρο, έτσι, γιατί εκεί δεν υπάρχει μέταλλο. Τώρα, η ηλεκτρική ισχύ που χρησιμοποιείται, η ηλεκτρική αντίσταση που χρησιμοποιείται για την συσκευή, προφανώς μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές. Είναι ουσιαστικά αντιστάσεις που θερμαίνουν το υγρό για να παράγουν το αερόλυμα μεταξύ 100 και 350 βαθμών Κελσίου. Και προφανώς η ποιότητα κατασκευής των υλικών ή η φθορά του χρόνου μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με τη χρήση της συσκευής. Και τέλος, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του χρήστη, πόσο συχνά χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο, με τι ένταση ρουφά τον καπνό, με τι συχνότητα το ανάβει. Εδώ να πω ότι τα παλαιότερα χρόνια που ήταν αρκετά της μόδας το ηλεκτρονικό τσιγάρο και δεν υπήρχε η απαγόρευση της χρήσης του στους εσωτερικούς χώρους, έβλεπες άτομα να το έχουν κρεμασμένο στο λαιμό και να το χρησιμοποιούν συνέχεια. Δηλαδή αυτό έρχεται σε αντίθεση με το κλασικό τσιγάρο που άλλος έκανε το διάλειμμα, το έφυγε και κάπνιζε ένα τσιγάρο, το είχαν συνέχεια στο στόμα, καραμέλα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που τροποποιεί την έκθεση στις ουσίες αυτές. Δεδομένα έχουμε, και εδώ πέρα βλέπετε κάποια στοιχεία από την Διεθνή Ακαδημία των Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που ουσιαστικά χαρακτηρίζει αυτά τα προϊόντα ότι μειώνουν την έκθεση στις τοξικές ουσίες που έχει σε σχέση με το κλασικό τσιγάρο. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνω ότι η μειωμένη έκθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι σχετίζεται με μειωμένη τοξικότητα. Σχολιάζουν το γεγονός ότι αυτές οι ουσίες είναι ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να έχουν αστοχίες υλικού και ακόμα και να εκραγούν στα χέρια. Και φυσικά ότι τα υγρά που χρησιμοποιούνται προσδιορίζονται για αερόλυμα και εισπνοή και όχι για επαφή, για κατάποση ή για επαφή με κάποιον άλλον έτσι, τρόπο. Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι σαφές ότι οδηγούν σε έξυπνη νικοτίνη. Αν κάποιος παίρνει την νικοτίνη με αυτόν τον τρόπο, είναι το ίδιο ισχυρή η έξυπνη νικοτίνη όπως με το κλασικό τσιγάρο. Παρ' όλα αυτά, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειώνεται ο κίνδυνος για κάποιες παθήσεις από την έκθεση στις ουσίες αυτές, αν και δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι ευνοϊκές επιδράσεις είναι μακροπρόθεσμες. Ο WHO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει πάρει θέση σχετικά με αυτά τα προϊόντα, που όπως είπαμε θα τα βρούμε στη βιβλιογραφία με τον τίτλο «Νικοτινικά ή μη νικοτινικά συστήματα αποδέσμευσης ατμού». Και η τοποθέτηση του WHO καταλήγει στο εξής, ότι οι περισσότεροι χρήστες αυτών των ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι ή ήταν καπνιστές. Φαίνεται ότι υπάρχει έκθεση σε τοξικές ουσίες, αλλά σε χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με τον καπνό του τσιγάρου. Και φαίνεται ότι η αποδέσμευση της νικοτίνης από αυτά τα συστήματα είναι παρόμοια με του κλασικού τσιγάρου, είναι συγκρίσιμη με του κλασικού τσιγάρου, που σημαίνει ότι ο καπνιστής μπορεί να αντλήσει την απόλαυση που αντλεί αντίστοιχα με το κλασικό τσιγάρο. Επισημαίνουν όμως ότι δεν είναι ακίνδυνα προϊόντα, ότι οδηγούν σε έξυπνη νικοτίνη και σε καμία περίπτωση δεν είναι ασφαλή για νεότερα άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή για εγγύους που δεν έχουν καπνίσει. Παρ' όλα αυτά, καταλήγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι ενδεχομένως, άτομα τα οποία είναι καπνιστές και που απέχουν πλήρως από το κλασικό τσιγάρο, αντικαθιστώντας από το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενδεχομένως να μπορέσουν να αντλήσουν κάποιο κλινικό όφελος μέσω της χαμηλότερης έκθεσης σε τοξικές ουσίες από τα προϊόντα αυτά. Περνάω στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας που αφορά τα προϊόντα θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού. Εδώ πέρα τα πράγματα παραμένουν ετερογενή, αλλά υπάρχει λιγότερη διασπορά
στα προϊόντα αυτά. Υπάρχουν, είναι συγκεκριμένα τα προϊόντα αυτά που κυκλοφορούν από την καπνοβιομηχανία, όπως το Plum που είναι στην Ιαπωνία, το IQOS που σίγουρα είμαστε εξοικειωμένοι, κυκλοφορεί στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Μάλλον θα έλεγε κάποιος ότι είναι το προϊόν που έχει, είναι περισσότερο δημοφιλές στη δική μας χώρα και περισσότερο από εμάς το έχουμε συναντήσει. Εδώ πέρα ουσιαστικά βλέπουμε την αρχή λειτουργίας αυτών των προϊόντων, γιατί βασίζονται στην αρχή που αναφέραμε πριν, ότι για να αποδεσμευθεί η νικοτίνη από το φύλλο του καπνού, δεν είναι απαραίτητη η καύση του καπνού. Μπορεί να παραχθεί ένα αερόλυμα που περιέχει την νικοτίνη και να την προσλάβει το άτομο και μόνο με τη θέρμανση. Μια βασική διαφορά σε σχέση με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, είναι ότι εδώ χρησιμοποιείται το φύλλο του καπνού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είναι φτιαγμένο μέσα στο κλασικό συμβατικό τσιγάρο. Απλά αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος αποδέσμευσης της νικοτίνης, που πια δεν γίνεται με κάψιμο, αλλά γίνεται με θέρμανση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι προϊόντων θέρμανσης του καπνού. Παλαιότεροι, αυτός που ουσιαστικά έχει επικρατήσει είναι αυτός με την ακίδα, που βλέπουμε ουσιαστικά ότι καρφώνεται ένα τσιγαράκι, ένα ειδικό τσιγαράκι, λέγεται heat, πάνω στην ακίδα αυτή, η οποία ακίδα αυτή παράγει θερμοκρασία. Και όπως θα δείτε εδώ πέρα έτσι το μηχανισμό, βλέπετε πως έτσι γύρω από την ακίδα θερμαίνεται το φύλλο του καπνού, έτσι περισσότερο όσο είμαστε πιο κοντά στην ακίδα, λιγότερο όσο μακρυνόμαστε είναι η θερμοκρασία, και ουσιαστικά αυτό επιτρέπει στον καπνιστή, βάζοντας το στόμα του εδώ στην άκρη του, να ρουφήξει στην άκρη του τσιγάρου αυτού, να ρουφήξει το αερόλυμα που παράγεται και να πάρει την νικοτίνη από αυτό με αυτό το μηχανισμό. Τώρα, σε αυτό το αερόλυμα που παράγεται, φαίνεται ότι ο αριθμός των δυνητικά ή γνωστά τοξικών ουσιών είναι ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό το χαμηλότερο επίπεδο δυνητικά μπορεί να είναι προστατευτικό για το άτομο που εισπνέει το καπνό, αλλά και για τα άτομα που βρίσκονται στον χώρο αυτόν, καθότι αυτός ο καπνός παράγεται και παραμένει στον χώρο, άρα λοιπόν οδηγεί σε μια μορφή παθητικού καπνίσματος. Βλέπετε εδώ μια διαφάνεια όμως που μας δείχνει ποια είναι η διαφορά, και έτσι η μεγάλη διαφορά είναι στα μικροσωματίδια, έτσι σε αυτό το φίλτρο, ότι είναι πολύ μικρότερο ποσοστό των μικροσωματιδίων, καθότι δεν γίνεται καύση τελικά του καπνού. Άρα έχουμε μείωση των τοξικών ουσιών και κυρίως των μικροσωματιδίων στο εισπνεόμενο αερόλυμα και κατ' επέκταση στο χώρο που αυτό έτσι εκπνέει ο καπνιστής. Και βλέπουμε εδώ πέρα μια διαφάνεια έτσι με στοιχεία από την καπνοβιομηχανία, βέβαια, ότι πόσο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά που εισπνέει ο καπνιστής από το προϊόν θέρμανσης και όχι καύσης συγκριτικά με το τσιγάρο αναφοράς. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα προϊόντα αποδεσμεύουν νικοτίνη με παρόμοιο μηχανισμό με το κλασικό τσιγάρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καπνιστές, διότι βλέπουμε αριστερά διάφορα προϊόντα υποκατάστατα της νικοτίνης, τα οποία πολλές φορές οι καπνιστές δεν μπορούν να τα ανεχθούν και δεν τους καλύπτουν την ανάγκη τους, ακριβώς γιατί αποδεσμεύουν την νικοτίνη με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, οι τσίχλες ή τα πατς που χρησιμοποιούμε στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος, πολύ συχνά δεν καλύπτουν την ανάγκη του καπνιστή που έχει συνηθίσει σε αυτήν εδώ την καμπύλη του κλασικού τσιγάρου, δηλαδή να αυξάνει γρήγορα τα επίπεδα της νικοτίνης στο αίμα και σιγά σιγά να τα διατηρεί και σταδιακά να πέφτουν. Κάτι το οποίο γίνεται με τα προϊόντα θέρμανσης και όχι καύσης, και γι' αυτό ίσως είναι τόσο δημοφιλή αυτά τα προϊόντα ανάμεσα στους καπνιστές. Ειδικά αυτό που έχουμε στη χώρα μας, το IQOS, φαίνεται ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό μιμείται το παραδοσιακό τσιγάρο και έτσι αυτό το καθιστά εξαιρετικά δημοφιλές σαν αντικατάσταση του κλασικού τσιγάρου στους καπνιστές. Τα προϊόντα που τα ηλεκτρονικά τσιγάρα φαίνεται ότι δεν έχουν την ίδια μέθοδο αποδέσμευσης, τουλάχιστον τα πρώτης γενιάς. Ίσως τα νεότερης γενιάς να είναι αντίστοιχα έτσι απολαυστικά για τους καπνιστές. Από μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου περιλαμβάνονται μελέτες εξαρτώμενες από την καπνοβιομηχανία, αλλά και μη εξαρτώμενες από την καπνοβιομηχανία, ανεξάρτητες μελέτες, είχε φανεί ότι φαίνεται ότι υπάρχουν χαμηλότερα επίπεδα, επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, υπάρχουν χαμηλότερα επίπεδα δυνητικά τοξικών παραγόντων, αλλά ειδικά στις ανεξάρτητες μελέτες φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ουσίες που δεν υπάρχουν στο κλασικό τσιγάρο, οι οποίες επίσης είναι τοξικές και δυνητικά τοξικές, όπως είναι οι νητροζαμίνες. Και σίγουρα υπάρχει μια έκθεση σε αυτές τις ουσίες τόσο στους καπνιστές όσο και στο περιβάλλοντα χώρο.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα, ο FDA ενέκρινε αυτά τα προϊόντα, μιλάμε για τα προϊόντα θέρμανσης και όχι καύσης, σαν προϊόντα τροποποιημένου κινδύνου όσον αφορά την έκθεση των καπνιστών στις ουσίες αυτές. Παρόλα αυτά υπάρχει και ο αντίλογος ότι οι μελέτες δεν έχουν καλύψει όλο το εύρος των τοξικών ουσιών και όπως είπαμε πολλές φορές υπάρχουν άλλες ουσίες που δεν υπάρχουν στο κλασικό τσιγάρο. Και επιπλέον, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι το να εκτίθεται κάποιος οργανισμός σε χαμηλότερα ποσοστά των ίδιων τοξικών ουσιών οδηγεί σε χαμηλότερη κλινικά εκδηλούμενη τοξικότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πάρει και αυτό θέση απέναντι σε αυτά τα προϊόντα και καταλήγουν εδώ οι συγγραφείς ότι τα προϊόντα αυτά παράγουν νικοτίνη και άλλες τοξικές ουσίες, τόσο στον ατμιστή όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, και θεωρούν ότι είναι ανεπαρκή τα στοιχεία για να προτείνουμε αυτά τα προϊόντα σαν προϊόντα όπως έχει εγκρίνει ο FDA τροποποιημένου ή μειωμένου κινδύνου. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο της πολιτικής της μείωσης της βλάβης που προκαλείται από το κάψιμο στον πληθυσμό, είναι αρκετά δημοφιλής αυτή η τοποθέτηση της μείωσης της βλάβης. Πέρα λοιπόν από τις κλασικές μεθόδους που εμείς χρησιμοποιούμε με την πρόληψη της έναρξης του καπνίσματος, με όλα αυτά που αυτό αφορούν, δηλαδή με την απαγόρευση πώλησης σε ενηλίκους, με την ενημέρωση, με την αυξημένη φορολογία ή και της διακοπής του καπνίσματος που είναι το επιθυμητό, δηλαδή μέσω των γιατρίων διακοπής καπνίσματος, υπάρχει και αυτός ο πυλώνας της μείωσης της βλάβης με τη λογική ότι αν ένας καπνιστής αντικαταστήσει πλήρως το κλασικό τσιγάρο με ηλεκτρονικό ή προϊόν θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού, ενδεχομένως η έκθεση στις βλαβερές ουσίες να είναι χαμηλότερη και να υπάρχει ένα όφελος στην υγεία συγκριτικά με το κλασικό τσιγάρο. Αυτή είναι και η βασική αρχή της μείωσης της βλάβης, όπου σε πληθυσμιακό επίπεδο, αν εμείς μειώσουμε τον κίνδυνο στο κάθε άτομο αντικαθιστώντας πλήρως το τσιγάρο επί όλους αυτούς τους πρώην καπνιστές που θα γίνουν πλέον δυνητικά ατμιστές, θα μειώσουμε τη βλάβη στον πληθυσμό. Αυτοί που διατείνονται που χρησιμοποιούν αυτή τη λογική προτείνουν λοιπόν αυτή την αλλαγή στους καπνιστές, από καπνιστές σε ηλεκτρονικό τσιγάρο ή σε προϊόν θέρμανσης και σε καμία περίπτωση σε άτομα τα οποία δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή σε άτομα που είναι μικρής ηλικίας ή σε άτομα που έχουν διακόψει το κάπνισμα. Με επιτρέψετε εδώ τον αντίλογο. Ήδη νομίζω ότι όλοι μας έχουμε αρχίσει να αποκτούμε προσωπική εμπειρία και από τα γιατρία μας και να βλέπουμε άτομα τα οποία δεν κάπνισαν ποτέ να ξεκινάνε κατευθείαν με ηλεκτρονικό τσιγάρο ή με προϊόν θέρμανσης, με την αντίληψη ότι αυτό είναι λιγότερο βλαβερό συγκρινόμενο με το κλασικό τσιγάρο, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφέστατα πολύ πιο βλαβερό σε σχέση με το να μην καπνίσεις. Αυτή είναι μια πολύ πρόσφατη μελέτη που βρήκα, που μιλάει για νέα άτομα, βλέπετε, ηλικία 9 έως 25 ετών, και υπολογίζει μέσα από 53 μελέτες την επίπτωση του καπνίσματος προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου προκειμένου στο 15%. Και πολύ συχνά μαζί εναλλάξ με το κλασικό τσιγάρο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι ακίνδυνα και μπορεί κάποιος να τα ξεκινήσει. Και βλέπετε εδώ έτσι, μια παλιά μελέτη, η οποία ουσιαστικά εστιάζει στο ότι η έννοια μας δεν είναι πώς να μειώσουμε την έκθεση. Η έννοια μας είναι πώς να αποφύγουμε πλήρως την εξάρτηση στην νικοτίνη, την οποία αυτά τα προϊόντα σε καμία περίπτωση δεν σε αποθαρρύνουν από αυτή. Καταλήγοντας λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται ότι αυτά τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού σχετίζονται με μειωμένη έκθεση της επιβλαβής ουσίας που περιέχονται στο συμβατικό τσιγάρο και αν και δεν γνωρίζουμε, δεν έχει αποδειχθεί, πιθανότατα σχετίζονται στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από το κάπνισμα στην υγεία του χρήστη. Η στρατηγική της μείωσης της βλάβης φαίνεται να είναι μια εναλλακτική σε άτομα που δεν επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, αλλά η δική μας θέση ως θεράποντες ιατροί και ως άτομα που εμπλεκόμαστε στην καρδιακιακή και συνολικά στην πρόληψη είναι να αποτρέψουμε πλήρως από την έναρξη του καπνίσματος και να δώσουμε οδηγίες για πλήρη διακοπή και απεξάρτηση από την νικοτίνη των καπνιστών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση και ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ρωτήσω κάτι, μας πιέζει ο χρόνος και να κλείσουμε μετά. Εγώ ήθελα λίγο να μας πείτε, θα παρατηρείτε και εσείς στο ιατρείο, πολλές φορές την κοινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, κανονικού τσιγάρου ή IQOS. Τι δεδομένα υπάρχουν και... Ναι, πράγματι, δεν έχω συγκεκριμένη μελέτη, αλλά σε όλες τις μελέτες που είδα από τη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι αυτός είναι ο χειρότερος συνδυασμός.
Όχι, ούτε ο συνδυασμός. Γιατί τελικά καταλήγει ο καπνιστής να μην καλύπτει την ανάγκη του από τα νεότερα αυτά προϊόντα. Εκτίθεται όμως παρόλα αυτά σε μια πλειάδα άλλων νεότερων ουσιών. Και έτσι εξακολουθεί να έχει και τη μεγάλη έκθεση από το. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια αχίλιος πτέρνα αυτών των προϊόντων, το οποίο την ανακαλύψαμε τώρα τελευταία, ότι βλέπουμε αυτή τη μεικτή χρήση σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τελικά, δηλαδή, αυτό που αρχικά είναι η λογική να αντικαταστήσει το τσιγάρο με ένα νεότερο προϊόν για να μειώσει τον κίνδυνο, καταλήγει να είναι περισσότερο επιβλαβές. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαλακιά για να κάνει την αποφώνηση, να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικές τους ομιλίες, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Παδόπουλο. Βλέπω το επίπεδο κάθε χρόνο και γίνεται καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Μιχαλακιά για να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ, Προεδρεύοντα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η τιμή μου. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό το τραπέζι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας άνοιξε τα μάτια σε, πέρα από τους γνωστούς και κλασικούς παράγοντες κινδύνου και πώς μπορούμε να τους χειριστούμε σε μια πλειάδα νεότερων καταστάσεων που πρέπει να είμαστε εμείς οι θεράποτες vigilant και να έχουμε επαφή με την πολιτεία στο πώς μπορούμε να μειώσουμε την έκθεση του πληθυσμού και να βελτιώσουμε την πρόοση των ασθενών. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στο τραπέζι, ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή και εύχομαι καλή επιτυχία. Δίνω το λόγο στον επόμενο πρόεδρο. Καλή συνέχεια σε όλους.